Θυμήστε μου, στην προηγούμενη φορά που είχαμε σταματήσει, αν θυμάμαι καλά, είχαμε σταματήσει σε αυτή εδώ με τη διαφάνεια, στα αξιώματα της κινητικής ειδικότητα εδώ είχαμε σταματήσει, είχαμε, τα είχαμε πει και αυτό, αυτή τη διαφάνεια. Δεν νομίζω να το είχαμε πει αυτό. Ωραία. Επομένως, λοιπόν, στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δει κάποια πράγματα σχετικά με την... με την ύπαρξη του Εθέρα και είχαμε δει και τους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου, έτσι, και είχαμε πει ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί είναι ασύμβατοι με την παρατήρηση και μάλιστα με την παρατήρηση σύμφωνα με την οποία το πέρασμα Μάικλσον και Μόρλι έχει μια ταχύτητα, δείχνει ότι η ταχύτητα του Εθέρα, ο Εθέρας δεν υπάρχει, έτσι, μόνο η ταχύτητα του φωτός σε είναι σταθερή σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Αυτή λοιπόν εδώ η παρατήρηση ότι το ΣΕ είναι σταθερό ήρθε ακριβώς να οθήσει τον Αϊνστάιν να βγάλει τη λεγόμενη ειδική θεωρία της σχετικότητας. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι αυτό που πραγματικά όθησε τον Αϊνστάιν στην ειδική θεωρία της σχετικότητας ήταν κυρίως οι εξώσεις Maxwell, όπως είχα πει και στο προηγούμενο μάθημα αν θυμάστε, στις οποίες είχα πει ότι οι εξώσεις Maxwell επιδέχονται κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία έχουν μια ταχύτητα η οποία είναι θεμελιώδης ταχύτητα της φύσης. Δηλαδή λέει η λέξη του Maxwell ότι η ταχύτητα με την οποία μεταδίδονται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε είναι ίση με 1 δια ρίζα μη 0 επί ε 0, τα μη 0 και ε 0 είναι η μαγνητική κεντρική διαπεραιτότητα του κενού, είναι δηλαδή οι ιδιότητες του κενού. Έτσι, ανεξάρτητα από την κινητική κατάσταση του παρακτηρητή. Αυτό λοιπόν που είδε ο Αϊνστάιν εκεί και κατάλαβε ότι δεν είναι δυνατόν η ταχύτητα του κύματος να εξαρτάται μόνο από τις θεμελιώδεις ιδιότητες του κενού του ίδιου και να μην μπαίνει πουθενά μέσα η ταχύτητα του παρατηρητή. Και από αυτό ουσιαστικά συμπέρανε ότι ίσως θα έπρεπε κανείς να πετάξει τους μεταχειρισμούς του Γαλιλαίου, που λένε ότι η ταχύτητα είναι σχετική, αλλάζει του ενός κύματος, αλλάζει αναλόγως με το σύστημα αναφοράς, με ταχύτητα του συστήματος αναφοράς και να θεωρήσει αντί γι' αυτό ότι υπάρχει μία ταχύτητα, ένα κύμα στη φύση, το κύμα του φωτός και μία αντίστοιχη ταχύτητα, η ταχύτητά του, η οποία έχει μία πολύ παράξενη ιδιότητα ότι είναι η ίδια σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Αυτό λοιπόν είπε ο Αϊνστάιν και βεβαίως αυτό αυτομάτως έθετε σε κίνδυνο τον νόμο του Νεύτωνα, έτσι, γιατί ο νόμος του Νεύτωνα βασίζεται στους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου ουσιαστικά και λέει ότι για να μπορεί να είναι ο ίδιος ο νόμος του Νεύτωνα σε όλα τα συστήματα αναφοράς που κινούνται με μια σχετική ταχύτητα, τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει ο μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Αν ισχύει άλλος μετασχηματισμός, τότε ο νόμος του Νεύτωνα έχει πρόβλημα. Δεν θα είναι ο ίδιος σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Εκεί λοιπόν υπήρχαν διάφορες εκείνη την εποχή, έτσι, αν θέλετε, αντιπαραθέσεις που πιο πολλοί κόσμοι πίστευαν ότι δεν είναι δυνατόν να πειράξουμε τον νόμο του Νεύτωνα. Ο νόμος του Νεύτωνα πρέπει να είναι παντού ο ίδιος όλα τα συστήματα αναφοράς και αυτό συμβαίνει μόνο αν ισχύει ο μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Ο Αϊνστάιν όμως τόλμησε και είπε ότι εγώ πετά, αφού εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η ταχύτητα του φωτός είναι η ίδια σε όλα τα συστήματα αναφοράς, γιατί πιστεύω ακράδαντα στις εξίσωσεις του Maxwell, άρα πιστεύω ακράδαντα ότι το ΣΕ είναι το ίδιο σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Γι' αυτό πετάω αναγκαστικά αυτές τις, πετάω το μαθηματικό του Γαλιλαίου και μαζί με αυτό βέβαια και το νόμο του Νεύτωνα ουσιαστικά και βγάζω δύο αξιώματα. Το ένα είναι η αρχή της σχετικότητας, δηλαδή όλοι οι νόμοι της φυσικής είναι οι ίδιοι σε όλα τα αδρανειακά συστήματα. Αυτό αυτομάτως προάγει σε νόμο της φυσικής θεμελιώδης εξώσεις Maxwell, γιατί είναι πραγματικά οι ίδιοι σε όλα τα αδρανειακά συστήματα, αφού η ταχύτητα του φωτός είναι η ίδια σε όλα τα αδρανειακά συστήματα. Αλλά λοιπόν οι εξώσεις Maxwell δεν αλλάζουν, γιατί βασίζονται σε μία ταχύτητα μέσα, έχουν ουσιαστικά μία ταχύτητα του φωτός. Από την άλλη μεριά, φυσικά, αναγκαστικά ο νόμος του Maxwell δεν μπορεί να, θα πρέπει να αλλάξει, γιατί έτσι δεν μπορεί να είναι ο ίδιος σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Αλλά ο νόμος του Νεύτωνα, συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Άρα πρέπει να τροποποιήσουμε τον νόμο του Νεύτωνα, έτσι κάπως. Το άφησε λοιπόν ανοιχτό, λέει, θα δούμε πώς θα τον τροποποιήσουμε. Προς το παρόν όμως κρατάω τις εξώσεις Maxwell που όντως πραγματικά είναι, τις σέβομαι και είναι πραγματικά νόμοι της φύσης.
Και το δεύτερο βεβαίως και το πιο σημαντικό αξίωμα το οποίο έθεσε είναι ότι η σταθερότητα της ταχύτητας φωτός, η ταχύτητα του φωτός είναι στο κενό ή έχει ιδέα τιμή σε όλα τα δρανειακά συστήματα αναφοράς. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο νόμοι, τις οποίες υπέθεσε, τα δύο αξιώματα ουσιαστικά που υπέθεσε ο Αϊνστάιν και με βάση αυτά. Ναι. Γιατί το λέμε αυτό αξίωμα, το δύο νόμο. Το δύο είναι μια, πάνω στο οποίο θα βασιστεί μια θεωρία, αφού είναι κάτι που δεν αποδεικνύεται από κάποιες. Όταν έχουμε μια θεωρία, για να βγάλουμε μια θεωρία που στην προηγούμενη περίπτωση είναι η θεωρία της σχετικότητας, πρέπει να θεωρήσουμε ως ορθές κάποιες βασικές αρχές. Έτσι, οι οποίες στηρίζονται από το πείραμα, βέβαια. Αυτό είναι αξίωμα, γιατί στη μαθηματικά είναι αξίωμα κάτι που δεν έχουμε αποδείξει. Σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια βεβαιότητα, κάποια πειραματική. Επιβεβαίωση ότι όντως είναι έτσι. Ή όχι. Στα πλαίσια μιας θεωρίας, έτσι, οι αποδείξεις δεν μπορεί να είναι πειραματικές. Οι αποδείξεις είναι μεταξύ των διαφόρων θεωρημάτων. Έτσι. Δηλαδή, η Ευκλήδιος γεωμετρία, για παράδειγμα, έχει κάποια αξιώματα. Έτσι. Αυτά, βεβαίως, τα αξιώματα είναι πειραματικά, αν θέλετε, διαπιστώσιμα. Δηλαδή, ότι δύο παράλληλες ευθείες δεν έχουν κοινό σημείο. Ο Ευκλήδης το πήρε ως αξίωμα. Έτσι. Παρόλο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι με βάση την καθημερινή μας εμπειρία είναι κάτι λογικό, έτσι. Αλλά στα πλαίσια της Ευκλήδιας γεωμετρίας αυτό δεν αποδεικνύεται. Είναι ένα αξίωμα. Έτσι. Φυσικά πειραματικά αποδεικνύεται. Δηλαδή, λοιπόν, πειραματικά μπορεί κανείς να πει ότι είναι κάτι το οποίο μάλλον σωστό φαίνεται να είναι. Έτσι. Βέβαια δεν είναι πλήρως 100% αποδεδειγμένο. Από ότι στα πλαίσια της φυσικής υπάρχει ενδεχόμενο να μην είναι σταθερή. Φυσικά ναι. Αλλά ο Αϊνστάιν είπε: ακόμα κι αν δεν είναι σταθερή, εγώ το παίρνω, θα βγάλω μια θεωρία η οποία θα βασίζεται στο ότι είναι σταθερή. Μπορεί να μην είναι τελικά σταθερή, έτσι. Δεν με νοιάζει. Εγώ τη θεωρία μου θα κοιτάξω. Εγώ λέω: αν ισχύει αυτό το πράγμα, και αυτό θα μας το πει το πείραμα, εν πάση περιπτώσει, αν ισχύει ή όχι, τότε εγώ θα σας πω μια ιστορία το τι άλλα ισχύουν. Και αυτή η ιστορία λέγεται η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Τώρα μπορεί και αργότερα μετά από κάποια χρόνια να αποδειχθεί με μια τεράστια ακρίβεια πείραμα ότι η ταχύτητα του φωτός δεν είναι ακριβώς σταθερή και η ίδια σε όλα τα ιδιαίτερα καθεστώτα. Είναι περίπου η ίδια, αλλά υπάρχει μια μικρό σφάλμα το οποίο δεν είναι ίδιο. Εκείνη τη στιγμή η θεωρία της σχετικότητας θα έχει καταρρεύσει. Γιατί θα έχει καταρρεύσει ένα από τα δύο αυτά βασικά αξιώματα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να μας προβλέψει. Θα πούμε ότι δεν μπορεί να μας προβλέψει. Θα πρέπει να αντικαταστεί από μια άλλη θεωρία. Αλλά ο Αϊνστάιν είπε το εξής: δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το πείραμα. Εγώ ποντάρω ότι αυτό είναι σωστό. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποδείξει αν είναι σωστό ή όχι. Εγώ, επειδή είμαι θεωρητικός φυσικός, δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω. Θα βγάλω μια θεωρία για αυτό το κομμάτι. Και μετά αυτή η θεωρία φυσικά κάνει κάποιες προβλέψεις, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το εντάξει, πιάσει τη θεωρία. Και μετά θα πει: η θεωρία μου προβλέπει αυτό. Συμφωνεί με το πείραμα. Συμφωνεί. Άρα, μάλλον καλά ήταν τα αξιώματα στα οποία βασίστηκε. Προβλέπει και κάτι άλλο. Συμφωνεί και αυτό με το πείραμα. Και αυτό. Μετά προβλέπει κάτι τρίτο. Αυτό δεν συμφωνεί με το πείραμα. Άρα, τα αξιώματά μου είχαν πρόβλημα. Λέω τώρα υποθετικά, έτσι, ότι δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, όλα όσα έχουν βρεθεί συμφωνούν πλήρως με τα πειράματα. Έτσι. Το συζητάμε. Αλλά μην έχουμε ταχύτητα μεγαλύτερη φωτός. Και τότε, ας πούμε, ακόμα βεβαίως η θεωρία της σχετικότητας έχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Διάβασα για ένα πείραμα σχετικά. Ορίστε. Διάβασα για ένα πείραμα που κάνανε κάτι Κινέζοι σχετικά και μετρήσανε μεγαλύτερη ταχύτητα. Εντάξει, ακόμα αυτό όμως δεν έχει απαλληλευθεί και από άλλους. Υπάρχουν κατά καιρούς διάφοροι οι οποίοι έχουν ισχυριστεί διάφορα. Έτσι, αλλά για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό αυτό στην κοινότητα, πρέπει να απαλληλευθεί και από άλλους πειραματικούς και να μπορέσει να γίνει ένα πλέον καθιερωμένο αποτέλεσμα στη φυσική. Δεν μπορεί ο καθένας να την βγάζει να τα δεχόμαστε, έτσι. Πρέπει να γίνει όπως και το Αϊνστάιν, ας πούμε, το πείραμα του Μάικλσον Μόρλι όταν πρωτοβγήκε. Δεν το πήραμε σαν σημαία και πήγαμε παρακάτω. Το επανέλαβαν δεκάδες άλλοι πειραματικοί σε διάφορες. Υπήρξαν κάποιοι περίεργοι που είπαν: παιδιά, λάθος είναι. Αλλά η συντηρητική πλειοψηφία είπε: παιδιά, σωστό είναι. Το βγάλαμε κι εμείς. Λοιπόν, έτσι προχωράει η επιστήμη. Δηλαδή, βγάζει ένα κάτι προφανώς και καλά είναι. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των πειραματικών, γιατί από εκεί ξεκινάει έτσι, τα νέα, η καινούργια φυσική.
Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να τα πιστεύουμε από και το βγαλένες, έτσι. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί προκειμένου να μπορούμε να ξέρουμε αν πραγματικά αυτά είναι σωστά ή όχι. Βέβαια. Πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η κατάσταση λοιπόν τότε. Ο Αϊνστάιν έβγαλε λοιπόν αυτή τη θεωρία και έβγαλε λοιπόν τη θεωρία της ειδικής ιδέας, η οποία βασίζεται στους μετασχηματισμούς του Λόρεντς και όχι του Γαλιλαίου, έτσι. Στην ευτόνια μηχανική λοιπόν είχαμε υποθέσει, αν θυμάστε, ότι το ταφ είναι ίσο με το ταφ τόνος, έτσι. Ότι, δηλαδή δύο συστήματα που κινούνται με μια σχετική ταχύτητα V έχουν μετράνε ακριβώς τον ίδιο χρόνο τα δύο ρολόγια. Δηλαδή, όπως βλέπει ο ένας παρατηρητής τον άλλον, βλέπει το ρολόι του να κινείται με τον ίδιο ρυθμό. Οπότε λοιπόν, αν έχουμε δύο συγχρονισμένα ρολόγια, έτσι, όταν είναι ταυτόχρονα τα δύο γεγονότα στο K, θα είναι ταυτόχρονα και στο K τόνος. Δηλαδή, όταν έχουμε, για παράδειγμα, ταφένα μείον ταφ2 στο ένα σύστημα, η διαφορά χρόνου δηλαδή θα είναι ίσο με ταφένα τόνος μείον ταφ2 τόνος. Και αν ταφένα μείον ταφ2 τόνο, ταφένα μείον ταφ2 για παράδειγμα είναι 0, δηλαδή έχουμε ταυτόχρονα στο ένα σύστημα, τότε ταφένα τόνος μείον ταφ2 τόνος θα είναι επίσης 0 και στο άλλο σύστημα, σύμφωνα με το μετασχηματισμό του Γαλιλαίου, έτσι. Ο Αϊνστάιν λοιπόν κατάλαβε ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πάρουμε σίγουρα ως σωστό, είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουμε. Και μάλιστα αν υποθέσουμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή, τότε εν γέννη το ταφ είναι διάφορο του ταφ τόνος για δύο παρατηρητές που κινούνται με μια σχετική ταχύτητα. Οπότε λοιπόν τα γεγονότα που είναι ταυτόχρονα στο σύστημα K, δηλαδή όταν έχουμε ταφ1 μείον ταφ2 ίσο με το 0, αυτό εν γέννη είναι διαφορετικό από το ταφ1 τόνος μείον ταφ2 τόνος που μετράνε τα ρολόγια για τα δύο αυτά γεγονότα σε ένα άλλο σύστημα κινούμενο. Άρα λοιπόν υπάρχει η σχετικότητα του ταυτόχρονου, όπως λέγεται. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά μπορούμε να κάνουμε ένα νοητό πείραμα για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την έννοια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν παρατηρητή ο οποίος είναι μέσα σε ένα τρένο και κάνει ένα πείραμα, στέλνει μια ταχύτητα, μια φωτεινή ακτίνα από το πάτωμα προς το ταβάνι και κατόπιν επιστρέφει πάλι πίσω, ενώ η απόσταση μεταξύ του εκπομπού και του κατόπτρου και πάλι πίσω μετά είναι μια απόσταση D. Κάνει λοιπόν αυτό το πείραμα αυτός που είναι μέσα στο τρένο, έτσι, και το πείραμα αυτό το παρατηρεί και ένας που είναι εκτός του τρένου, αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος βλέπει καθώς κινείται το βαγόνι, βλέπει τον εκπομπό να εκπέμπει μία φωτεινή ακτίνα, η οποία όμως σύμφωνα με αυτόν χτυπάει στο κάτω, όταν το κάτω έχει ήδη προχωρήσει. Επομένως κινείται σε μία διαγώνια κίνηση η ακτίνα και κατόπιν το κάτω αντανακλά πάλι την ακτίνα και ανοιχνεύεται στον ανοιχνευτή, όταν ο ανοιχνευτής έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο, έχει πάει στο όμικρον τόνος. Άρα η τροχιά του φωτός που βλέπει ο παρατηρητής, ο ακίνητος, ο έξω, είναι μια τροχιά αυτού του τύπου, έτσι, είναι σαν να κάνει ας πούμε ένα τρίγωνο ουσιαστικά, μια γωνία κάνει, η οποία δεν είναι μηδενική αυτή η γωνία, έχει μια γωνία πεπερασμένη θήτα και μπορεί λοιπόν να ζωγραφίσει το αντίστοιχο τρίγωνο εδώ, ο παρατηρητής σου έξω και λέει το εξής: εγώ βλέπω μια φωτεινή ακτίνα που κινείται με ταχύτητα C και μετά από χρόνο ΔΤ έχει φτάσει στο πάνω μέρος, στο πάνω κάτωπρο, ΔΤ δεύτερα, ας πούμε, γιατί η ΔΤ είναι ο συνολικός χρόνος μέχρι να γυρίσει πάλι προς τα κάτω. Επομένως, έχει διανύσει μία απόσταση σε επί ΔΤ δεύτερα. Κατόπιν ξαναγυρνάει πάλι προς τα κάτω και διανύει πάλι ένα σε επί ΔΤ δεύτερα. Και γυρνάει πάλι στον ανιχνευτή του που είναι εδώ κάτω. Την ίδια χρονική στιγμή το τρένο έχει μετακινηθεί κατά V επί ΔΤ δεύτερα, που είναι η πλευρά αυτή του ορθογωνίου αυτού τριγώνου. Έτσι. Επομένως λοιπόν, σύμφωνα με τον παρατηρητή, ο οποίος είναι μέσα στο τρένο,
ο χρόνος που πέρασε μεταξύ της εκπομπής και της ανίχνευσης του φωτονίου που πήγε σκεδάστηκε πάνω στο κάτω, που είναι δέλτα τετόνος, ίσον με την απόσταση που συνολικά διήνυσε το φωτόνιο, που είναι δύο φορές το ντε, γιατί πήγε πάνω και μετά γύρισε πάλι κάτω, αλλά δύο ντε, διαιρεμένο με την ταχύτητα του φωτός σε, η οποία είναι η ίδια, όπως είπαμε, για τους δύο παρατηρητές. Άρα ο χρόνος μεταξύ των δύο γεγονότων, σύμφωνα με τον παρατηρητή που κινείται, το δέλτα τετόνος, είναι δύο ντε δια σε. Όμως, ο χρόνος που πέρασε σύμφωνα με τον ακίνητο παρατηρητή μεταξύ των δύο ίδιων γεγονότων, μιλάμε για τα ίδια γεγονότα, είναι, μπορεί να προκύψει, είναι δέλτα τ, έτσι, γιατί δέλτα τ δεύτερα να πάει μέχρι πάνω και άλλα δέλτα τ δεύτερα να πάει μέχρι κάτω, επομένως δέλτα τ, όπου αυτό το δέλτα τ ικανοποιεί αυτή εδώ τη σχέση, αυτού του τριγώνου που βλέπετε εδώ πέρα, δηλαδή ισχύει ότι η υποτένουσα του τριγώνου είναι σε επί δέλτα τ δεύτερα ή στο τετράγωνο, ορθογώνιο πυθαγόριο θεώρημα, ίσον με την μία βάση, την οριζόντια βάση, β επί δέλτα τ δεύτερα στο τετράγωνο, συν την απέναντι κάθε πλευρά δ τετράγωνο. Αυτή λοιπόν τη γεωμετρική, αν θέλετε, σκέψη κάνει ο παρατηρητής, ο οποίος είναι ο ακίνητος, και με αυτή το γεωμετρικό κατασκεύασμα φιλοδοξεί να υπολογίσει το δέλτα τ, το χρόνο δηλαδή, ο οποίος χρειάστηκε για να πάει το φως από κάτω, να πάει στο κάτω και να γυρίσει πάλι κάτω. Πάει λοιπόν εδώ πέρα σε αυτή τη σχέση βάσει του πυθαγορείου θεωρήματος και περνάει και λύνει ως προς δέλτα τ, για να βρει το αντίστοιχο δέλτα τ, ως προς τον ντ βεβαίως, έτσι, στα αρχή του ντ. Και βρίσκει αυτός ο παρατηρητής λοιπόν ότι το δέλτα τ, δηλαδή ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ της εκπομπής και της επανανίχνευσης του φωτονίου, στην κάτω μεριά, είναι ίσον με 2D, έτσι, δια σε τετράγωνο μείον β τετράγωνο, ρίζα. Και βλέπετε ότι αυτό το πράγμα εδώ δεν είναι το ίδιο, η ίδια διαφορά χρόνου που υπολόγισε ο παρατηρητής, ο κινούμενος. Και μάλιστα, αν βγάλουμε εκείνο παράγοντα το σε, βλέπουμε ότι είναι 2D δια σε, που αυτό το κομμάτι ακριβώς είναι το ίδιο που βρήκε ο παρατηρητής, ο οποίος είναι ο κινούμενος, το δέλτα τετόνος δηλαδή, αλλά διαιρεμένο με ρίζα 1 μείον β τετράγωνο δια σε τετράγωνο. Παρατηρήστε λοιπόν ότι στο όριο που το σε πηγαίνει στο άπειρο, που είναι το γνωστό μας παλιό όριο του Γαλιλαίου, γιατί σύμφωνα με τον Γαλιλαίο το φως μεταδίδεται ακαριαία ουσιαστικά σε αυτό το όριο, αυτό το λεγόμενο μη σχετικιστικό όριο, τότε πραγματικά παίρνουμε ότι αυτό το δέλτα τετόνος είναι δέλτα τετόνος δια ρίζα του 1 μείον β τετράγωνο δια σε τετράγωνο. Αυτό λοιπόν σε αυτό το όριο παίρνουμε δέλτα τ είναι ίσο με δέλτα τετόνος, που είναι αν θέλετε το μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Στο όριο λοιπόν που η ταχύτητα του φωτός γινόταν άπειρη, σε τετράγωνο θέλει εδώ, τότε πραγματικά παίρνουμε πίσω τον γνωστό μεταθυματισμό του Γαλιλαίου. Σε οποιοδήποτε άλλο όμως περίπτωση που το σε είναι πεπερασμένο, παίρνουμε μια σχέση η οποία σχετίζεται το δέλτα με το δέλτα τετόνος και παίρνουμε ότι δέλτα τ είναι διάφορο του δέλτα τετόνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι τα ρολόγια των δύο αυτών παρατηρητών κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς. Το δευτερόλεπτο για τον παρατηρητή που είναι μέσα στο τρένο και γίνεται μια ταχύτητα β, έχει άλλη, το βλέπει με άλλο μήκος σε σχέση με το δικό του δευτερόλεπτο ο παρατηρητής που είναι έξω. Βλέπει δηλαδή το ρολόι του κινούμενου παρατηρητή ουσιαστικά να κινείται πιο αργά. Γιατί βλέπετε το δέλτα τ, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι που είναι μικρότερο της μονάδος, το δέλτα τ είναι μεγαλύτερο από το δέλτα τ τόνος. Γιατί αυτό στον παρονομαστή είναι μικρότερο της μονάδας, άμα διαιρέσω με κάτι μικρότερο της μονάδας, παίρνω κάτι μεγαλύτερο της μονάδας. Αυτό σημαίνει το ρόντο, το... Μπορείστε, ναι. Μπορούμε να πούμε και ότι όταν η ταχύτητα, η β, είναι πολύ μικρότερη από τη σε και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη, δηλαδή πάλι το πλάσμα γίνεται, τίνει στο μηδέν, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να το πει κανείς και αυτό, αλλά αυτό θα... Άμα το πει κανείς έτσι, τότε υπάρχει μια πολύ μικρή διόρθωση και πάλι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια ανάπτυξη με αυτού του όρου σε σειρά Taylor,
και να κρατήσουμε μόνο τον πρώτο όρο. Αν το βέβαια είναι ακριβό, εγώ λέω τώρα μιλάω για το β είναι, είτε είναι ακριβώ 0 το β, ή το σ είναι ακριβώ άπειρο. Μόνο αν το σ είναι ακριβώ άπειρο, τότε παίρνουμε ότι το ΔΤ είναι ίσο με ΔΤ τόνου. Ή αν το β είναι ακριβώ 0. Έτσι. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ακόμα και αν το β είναι πολύ μικρότερο από το σ, πάντα θα έχουμε μια έστω και μικρή διόρθωση. Έτσι. Δηλαδή για να πάμε ακριβώς στο όριο του Γαλιλαίου πρέπει να πάει το σ ακριβώς στο άπειρο. Ή το β, βέβαια, μην το σωστά. Τώρα, βεβαίως εδώ θα κάνουμε ένα άπτυγμα τέλειο και να πάρουμε τον πρώτο όρο της διόρθωσης. Θα το κάνουμε τώρα προς το παρόν. Απλώς θέλω να τονίσω ότι το ΔΤ έχει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με το ΔΤ τόνος. Είναι μεγαλύτερο. Σημαίνει δηλαδή ότι η χρονική απόσταση δύο γεγονότων, όπως τα βλέπει ο εξωτερικός παρατηρητής, αν θέλετε δηλαδή η χρονική απόσταση σαν ένα δευτερόλεπτο για τον μέσα παρατηρητή, είναι μεγαλύτερη από ότι είναι για τον έξω παρατηρητή από ότι είναι για τον μέσα. Και αυτό, αν το φανταστούμε έτσι λίγο στο μυαλό μας τι σημαίνει, είναι σαν να βλέπει τον παρατηρητή μέσα στο τρένο να κινείται σε αργή κίνηση. Δηλαδή φανταστείτε κάποιος ο οποίος είναι απ' έξω και βλέπει κάποιον να κάνει τις δουλειές μέσα στο τρένο, έτσι, δηλαδή να κάνει, να παίρνει ένα μπρίκι, να το βάζει στη φωτιά, να ξέρω εγώ κάτι άλλο και να κινείται σε μια αργή κίνηση, να βλέπετε μια ταινία δηλαδή, και ο άνθρωπος ο μέσα να πηγαίνει αργά, να βαδίζει αργά, να πηγαίνει... Ο μέσα βέβαια δεν καταλαβαίνει καμία διαφορά, ο μέσα περπατάει κανονικά, έτσι. Ο μέσα πάει τη δουλειά του κανονικά, βάζει τον καφέ του, πάει πέρα δόθε κλπ. Αλλά ο τρόπος που τον βλέπει ο έξω, είναι, τον βλέπει σαν να είναι σε μια αργή κίνηση. Γιατί για τα ρολό δεν το κάνει αυτό φυσικά επειδή είναι κάποιο είδους, αν θέλετε, αφθαλμοπάτη. Αλλά γιατί πραγματικά η φύση, όσο καλές μετρήσεις και να κάνει, του επιβάλλει να διαπιστώσει ότι οι κινήσεις του μέσα παρατηρητή πηγαίνουν πιο αργά. Γιατί τα ρολόγια των δύο παρατηρητών κινούνται με άλλους ρυθμούς. Όπως τα να βλέπει ο έξω παρατηρητής. Έτσι. Ο έξω παρατηρητής βλέπει το ρολόι του να χτυπάει με ένα ρυθμό και βλέπει το ρολόι του μέσα να χτυπάει με έναν αλφα ρυθμό. Το ίδιο βέβαια και ο μέσα παρατηρητής. Έτσι. Ο μέσα βλέπει τον έξω να κινείται με ανάποδη ταχύτητα και αυτός λοιπόν βλέπει το ρολόι του έξω να πηγαίνει πιο αργά. Και θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να βλέπουν οι δύο πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Είναι γιατί αυτοί οι δύο παρατά βλέπουν βέβαια διαφορετικά, αλλά δεν έχουν συναντηθεί για να αποφασίσουν ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Βλέπουν ο ένας από μακριά τον άλλο. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με τον παράδοξο των διδύμων που θα δούμε εκεί παρακάτω, ότι αν τελικώς συναντηθούν οι δύο, εκείνη πια είναι η ώρα της κρίσης. Και θα πρέπει να αποφασίσουν ποιο ρολόι πήγαινε πιο αργά και πιο γρήγορα. Και τότε, έτσι, και τότε στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι θα παίξουν ρόλο και άλλοι. Δηλαδή αυτός ο οποίος γυρνάει μετά για να μπορέσει να γυρίσει πίσω πρέπει να επιβραδυνθεί, έτσι, και μετά να επιταχυνθεί πάλι προς τα πίσω. Άρα αυτός ο παρατηρητής που το κάνει αυτό δεν είναι αδρανειακός πλέον. Επομένως λοιπόν έχουν χαλάσει οι κανόνες του παιχνιδιού στην πραγματικότητα. Δεν θα πούμε τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες προς το παρόν. Απλώς θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Για να δούμε τη σχέση που συνδέει το ΔΤ, το χρόνο δηλαδή που μετράει ο παρατηρητής ο έξω, με το χρόνο που μετράει ο παρατηρητής ο μέσα, μεταξύ δύο ίδιων γεγονότων. Αυτό το ένα διαρίζα ένα μείον β τετράγωνο και σε τετράγωνο είναι, λέγεται παράγοντας Λόρεντς γάμα, έτσι, και είναι βέβαια από το γάμα πάντα μεγαλύτερο της μονάδας και εμφανίζεται, της μονάδας, συγγνώμη, και εμφανίζεται πολύ τακτικά στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. Πάει κάποιο ερώτημα, θα πάρει κάποιο σχόλιο, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πείραμα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ουσιαστικά η πολύ σημαντική, αν θέλετε, επίπτωση που έχει η υπόθεση ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και η ίδια σε όλα τα συστήματα. Δηλαδή ότι βάλαμε εδώ πέρα το σε
Το σε το βάλαμε το ίδιο με το σε που υπάρχει, ας πούμε, εδώ. Βλέπετε πόσο σημαντική επίπτωση είχε. Βάλαμε εδώ το ίδιο σε. Δεν θα βάζαμε ποτέ το ίδιο σε αν ίσχυε μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Θα βάζαμε άλλο σε εδώ και άλλο σε εκεί. Αναλόγω με την κίνηση, αλλά εδώ πέρα βάλαμε το ίδιο σε. Και βλέπετε πόσο διηγηθήκαμε κατευθείαν ότι το ΔΤ είναι διαφορετικό από το ΔΤ τόνου. Αυτή η αθώα υπόθεση ότι το σε μπαίνει το ίδιο σε αυτές τις δύο σχέσεις. Υπάρχει κάποιο ερώτημα λοιπόν εδώ, κάποιο σχόλιο που θέλετε να κάνετε? Ωραία. Ορίζουμε λοιπόν ως ίδιο χρόνο το χρόνο, εκείνο το χρόνο που μετράει ο παρατηρητής στο σύστημα που είναι το ρολόι ακίνητος προς αυτό. Ένα ρολόι λοιπόν για ένα παρατηρητή που είναι ακίνητος προς τον παρατηρητή, λέμε ότι μετράει τον ίδιο χρόνο του παρατηρητή. Έτσι. Και επομένως το δέλτα τετόνος, αν θέλετε, είναι ο ίδιο χρόνος του παρατηρητή του κινούμενου. Άρα αυτή τη σχέση μπορούμε να τη γράψουμε και σαν δέλτα τ είναι ίσον γάμα επί δέλτα ταφ proper time, ιδιοχρόνος, και μιλάμε για τον ιδιοχρόνο του παρατηρητή του κινούμενου. Λοιπόν, επομένως λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι δύο γεγονότα που είναι ταυτόχρονα σε ένα σύστημα συνδεταγμένων κάπα δεν είναι απαραίτητα ταυτόχρονα και σε ένα άλλο σύστημα συνδεταγμένων κάπα τόνος που κινείται ως προς το πρώτο σύστημα. Έτσι, αυτή είναι μια βασική παρατήρηση, ότι το ταυτόχρονο πλέον είναι κάτι σχετικό. Το δέλτα τ μπορεί να είναι διαφορετικό από το ένα σύστημα στο άλλο. Άρα λοιπόν κάθε σύστημα έχει όχι μόνο δικές του σύστημα συνδεταγμένων χωρικών, αλλά και δικά του ρολόγια, τα οποία ρολόγια δείχνουν αντίστοιχα το χρόνο του κάθε συστήματος. Λοιπόν, στο σημείο αυτό... Είπαμε ότι μπορούμε να θεωρήσουμε και το ανάστροφο, ότι το τρένο είναι ακίνητο και αυτός που ήταν έξω από το τρένο κινείται με ανάποδη ταχύτητα. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε θα βλέπαμε αυτόν να έχει μικρότερο χρόνο ως προς τον παρατηρητή του τρένου μέσα. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι δύο απομακρύνονται, π.χ. από το σημείο 0, ο ένας προς τα θετικά, ο άλλος προς τα αρνητικά, με δεύτερα, τότε τι θα συνέβαινε, οι χρόνοι θα ήταν οι ίδιοι, δηλαδή ότι απομακρύνονται και οι δύο από το σημείο αναφοράς μηδέν που ξεκινήσανε, με τη μισή ταχύτητα ο καθένας. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος απόλυτα καθορισμένος. Το ερώτημα που κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή, το ερώτημα που έχει νόημα να κάνουμε είναι το εξής. Ποιο χρόνο βλέπει ο παρατηρητής τάδε για τον ρολόι του παρατηρητή τάδε? Επομένως, αυτό είναι εκείνο το οποίο έχει νόημα. Αν λοιπόν εδώ πέρα έχουμε, για παράδειγμα, όπως είπατε και προηγουμένως, έναν παρατηρητή όμικρον, βλέπει έναν παρατηρητή όμικρον τόνος να κινείται με μια ταχύτητα β και έναν άλλο παρατηρητή εδώ πέρα όμικρον δίστονο να κινείται με μια άλλη ταχύτητα β. Βετόνος, ας πούμε, ή μάλλον με ταχύτητα μείον β, ας πούμε. Λοιπόν, επομένως λοιπόν τώρα, τι λέμε? Λέμε ότι ο παρατηρητής όμικρον βλέπει τα ρολόγια του παρατηρητή όμικρον δίστονο και του παρατηρητή όμικρον τόνο να κινούνται με τον ίδιο ρυθμό. Έτσι, γιατί βεβαίως οι σχετικές ταχύτητες κατά μέτρο τουλάχιστον των δύο παρατηρητών είναι οι ίδιες. Άρα λοιπόν βλέπει ο παρατηρητής όμικρον, βλέπει ότι δέλτα τ μεταξύ δύο γεγονότων συγκεκριμένων στα δύο συστήματα είναι γάμα επί δέλτα τετόνος και το δέλτα τέτου επίσης είναι ίσον με το γάμα επί δέλτα τέ δίστονο. Όπου δέλτα τετόνος και δέλτα τέ δίστονο θεωρώ ότι είναι αυτό το ίδιο πείραμα ουσιαστικά, να πάει το φωτόνιο πάνω και να γυρίσει πάλι κάτω. Άρα λοιπόν αυτός ο παρατηρητής βλέπει αν το δέλτα τετόνος και δέλτα τέ δίστονο είναι τα ίδια, πρέπει λοιπόν πραγματικά το ίδιο, τον ίδιο χρόνο σε αυτούς τους δύο παρατηρητές μέσα. Τώρα αυτό ο παρατηρητής, τώρα ο όμικρον τόνος, έτσι, σε σχέση με τον όμικρον δίστονο βεβαίως, βλέπει κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί βλέπει τον παρατηρητή αυτό να κινείται με μια άλλη ταχύτητα, η οποία δεν είναι ακριβώς 2V, όπως θα έλεγε κανείς εδώ πέρα. Στην πραγματικότητα είναι 2V δια κάποια διόρθωση. Θα δούμε παρακάτω ποια είναι ακριβώς η σχετική ταχύτητα. Βλέπει λοιπόν αυτός
το νούμενο βλέπει το δέλτα τ. Ο δέλτα τ ουσιαστικά το νούμενο για τα δύο αυτά γεγονότα είναι ίσο με το γάμα τόνος επί δέλτα τ δίστονο. Αυτός λοιπόν τώρα, που γάμα τόνος είναι ο παράγοντας Λόρεντς, το 1 δια ρίζα 1 μείον β, ας το πούμε, τόνος τετράγωνο δια σε τετράγωνο, να το πω β τρίστον, ναι, β τόνος τετράγωνο δια σε τετράγωνο, το οποίο βλέπει λοιπόν άλλο χρόνο ο το νούμενο σε σχέση με το δίστονο, γιατί έχουν μια άλλη ταχύτητα. Επομένως λοιπόν, ο μεν όμικρον βλέπει το χρόνο, τον ίδιο χρόνο για τους δύο, για τα δύο αυτά γεγονότα, αλλά ο το νούμενο σε σχέση με το δίστονο βλέπει κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει μεγάλη σημασία όταν κάνουμε την ερώτηση ποια είναι η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο γεγονότων, να μπορούμε να βρίσκουμε την ταχύτητα, τη σχετική ταχύτητα με την οποία κινούνται αυτά τα δύο συστήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή απόλυτος χρόνος πουθενά. Όλα τα ρολόγια, έτσι, όπως γίνονται αντιληπτά από κάποιον άλλο παρατηρητή, κινούνται με διαφορετικό ρυθμό αναλόγως με τη σχετική ταχύτητα των δύο παρατηρητών. Είναι κατανοητή η απάντηση? Ναι, ναι. Και άρα λοιπόν σε ένα σύστημα πάντα εμείς θα πρέπει να ορίσουμε έναν σαν ακίνητο. Για δική μας, ας πούμε. Ένα σύστημα πάντοτε έχει έναν ακίνητο παρατηρητή, το ρολόι δηλαδή, σαν να πατώνει ένα ρολόι ουσιαστικά, το οποίο κινείται και αυτό δείχνει ένα συγκεκριμένο χρόνο, τον ιδιοχρόνο του συγκεκριμένου συστήματος. Το λέμε ιδιοχρόνο. Τώρα, αυτόν τον ιδιοχρόνο του συστήματος αυτό, διάφοροι άλλοι παρατηρητές που κινούνται με διάφορες ταχύτητες όπως αυτόν, το βλέπουν να κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς. Αναλόγως με την ταχύτητα και ο κάθε παρατηρητής. Έτσι. Δηλαδή, ξεκινάμε από τον ιδιοχρόνο και μετά αυτός ο ιδιοχρόνος γίνεται αντιληπτός από άλλους παρατηρητές ως διαφορετικός. Διαφορετική χρονική απόσταση μεταξύ δύο γεγονότων, αναλόγως με την ταχύτητα που έχει ο κάθε παρατηρητής. Κατανοητά αυτά που λέω? Άρα δεν υπάρχει αντικειμενικότητα του χρόνου, ας πούμε, παρά μόνο υποκειμενικότητα προς όλους όσους ανακατεύονται, ας πούμε, σε ένα πείραμα ή σε ένα γεγονός. Ακριβώς. Δηλαδή, το πιο αντικειμενικό που μπορεί να φτάσει κανείς όσον αφορά το χρόνο είναι να ορίσει κάτι που λέγεται ιδιοχρόνο, δηλαδή ο χρόνος που μετράει ένα ρολόι που είναι ακίνητος προς τον παρατηρητή, ως προς κάποιο παρατηρητή. Τώρα, αυτός ο ιδιοχρόνος, βεβαίως, γίνεται αντιληπτός από άλλους παρατηρητές ως κάτι, ως διαφορετικό, διαφορετική χρονική απόσταση, διαφορετικός χρόνος, έτσι. Αλλά ο κάθε παρατηρητής έχει το δικό του ιδιοχρόνο, δηλαδή έχει το ρολόι που είναι ακίνητος προς αυτόν και μετράει έναν ορισμένο χρόνο. Έτσι. Και αυτός ο ίδιος παρατηρητής αντιλαμβάνεται τους ιδιοχρόνους άλλων παρατηρητών ώστε να χτυπάνε με άλλο ρυθμό από ότι ο δικός του ιδιοχρόνου. Άλλες ερωτήσεις και σχόλια? Ωραία. Άρα λοιπόν, αφού δεν βλέπω ερωτήσεις, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι τώρα 15 λεπτών, έτσι, και συνεχίζουμε σε περίπου 15 λεπτά. Επομένως, να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τους παρατηρητές που έχουν τον ιδιοχρόνο και το οποίο ο ιδιοχρόνος τους γίνεται αντιληπτός ως διαφορετικό, ότι χτυπάει με διαφορετικό ρυθμό για άλλους παρατηρητές. Τώρα, κάθε παρατηρητής λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητός ως ένα σύστημα, ένα βαγόνι αν θέλετε, το οποίο έχει σε διάφορα σημεία του διάφορα ρολόγια που είναι συγχρονισμένα. Δηλαδή είναι ακίνητα το ένα με το άλλο και χτυπάνε βεβαίως με τον ίδιο ρυθμό. Γιατί τα ρολόγια που είναι ακίνητα, ας πούμε ότι έχουμε εδώ ένα βαγόνι, βάζω εδώ μέσα λοιπόν διάφορα ρολόγια. Ένα ρολόγιο εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ. Αυτά τα ρολόγια λοιπόν, επειδή είναι ακίνητα το ένα ως προς το άλλο, χτυπάνε και με τον ίδιο ρυθμό. Έτσι, γιατί είπαμε σχετικότητα, ο μόνος τρόπος να χτυπάνε διαφορετικά τα διάφορα ρολόγια είναι να κινούνται με μια σχετική ταχύτητα. Εδώ στο βαγόνι λοιπόν αυτό που κινείται, ας πούμε, με μια ταχύτητα V, αυτά τα ρολόγια είναι όλα ακίνητα το ένα ως προς το άλλο, άρα χτυπάνε με τον ίδιο ρυθμό. Αφού χτυπάνε λοιπόν με τον ίδιο ρυθμό, δικαιούμαι και εγώ να τα ρυθμίσω έτσι ώστε όχι μόνο να χτυπάνε με τον ίδιο ρυθμό, αλλά να δείχνουν και την ίδια ώρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα έχω συγχρονίσει.
Πώς γίνεται τώρα πρακτικά ο συγχρονισμός? Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένα πείραμα που μπορούμε να φανταστούμε, για παράδειγμα, ότι ξεκινάω εδώ με ένα τρένο, βάζω εδώ πέρα το ρολόι αυτό εδώ πέρα, το οποίο τυπάει εδώ, έτσι, με ένα ορισμένο ρυθμό, και για να είναι αυτά τα δύο ρολόγια συγχρονισμένα, θα πρέπει κανονικά αυτός λοιπόν που είναι εδώ πέρα, ας πούμε, τη στέλνει ένα σήμα, μια φωτογραφία του, αν θέλετε, σε όλα τα σημεία εδώ που τη στέλνει προς τα εδώ, ας πούμε, ένα φωτεινό σήμα, και του λέει ότι λέει, ξεκίνησα. Μόνο στο ρολόι που είναι, ας πούμε, σε μια απόσταση D από το αρχικό, θα λάβει το σήμα, ότι το σήμα ξεκίνησε, ας πούμε, θα το λάβει μετά από χρόνο ΔΤ ίσον με D δια C, γιατί τόσο θα κάνει το φως να πάει από εδώ μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν θα πει αυτός που θα λάβει το ρολόι εδώ πέρα, θα πει, ωραία, αυτός μου στέλνει σήμα ότι ξεκίνησε, αλλά βάλε και το χρόνο που χρειάστηκε να φτάσει εδώ η ακτίνα από εδώ μέχρι εδώ. Θα ξεκινήσω εγώ, μόλις λάβω το σήμα, θα ξεκινήσω από, όχι από το 0, αλλά από το δευτερόλεπτο D δια C. Ξεκινάω από το D δια C. Γιατί πρέπει να λάβω υπόψη μου και ότι πήρε και κάποιο διάστημα το φως να φτάσει σε μένα. Άρα λοιπόν, όταν θα το λάβω εγώ, του αλλονού το ρολόι θα είναι ήδη στο D δια C. Θα έχει περάσει τόσο χρόνο. Άρα λοιπόν, ξεκινάω, το γυρνάω το δίκτυο, αν θέλετε. Μόλις λάβω το σήμα, το γυρνάω στο D δια C. Και αν το κάνω αυτό, τότε τα δύο αυτά ρολόγια θα πηγαίνουν ουσιαστικά με τον ίδιο, θα δείχνουν την ίδια ώρα. Όχι μόνο με τον ίδιο ρυθμό δηλαδή θα πηγαίνουν, αλλά θα δείχνουν και την ίδια ακριβώς ώρα. Άρα με το πείραμα αυτό μπορώ να το κάνω και σε άλλα ρολόγια, στο ρολόγιο αυτό το από εδώ, ας πούμε, λοιπά, ένα ρολόγιο εδώ. Και έτσι με αυτό το κόλπο λοιπόν να συγχρονίσω όλα τα ρολόγια μέσα στο βαγόνι. Να βάλω πολλά ρολόγια μέσα στο βαγόνι, για να αυτά τα ρολόγια θα τρέχουν και με τον ίδιο ρυθμό, αλλά θα δείχνουν και την ίδια ώρα. Και έτσι λοιπόν θα πω ότι είναι συγχρονισμένα ρολόγια. Αυτό λοιπόν το σύστημα μπορούμε να το επιτύχουμε, ας πούμε, με τον τρόπο που είπα προηγουμένως. Και σε κάθε σύστημα συνδεδεμένο φέρνει μόνο τα ρολόγια στο ίδιο σημείο του χώρου. Και συγκρίνουμε τις τιμές και βλέπουμε ότι είναι συγχρονισμένα, τρέχουμε τον ίδιο, δηλαδή την ίδια ώρα. Και βεβαίως αυτή η μέθοδος που σου είπα προηγουμένως αναφέρεται εδώ και στις διαφάνειες. Δηλαδή έχουμε ένα ρολόι στην αρχή των αξώνων, το θέτουμε στο τάφισο με το 0 και αλλάζουμε κάθε άλλο ρολόι κατά χρόνο D δια C, όπου D η απόσταση του ρολογίου από την αρχή. Άρα ξεκινάει κάθε ρολόι όχι από το 0 αλλά από το D δια C, όπου D είναι η απόστασή του από το αρχικό ρολόι. Και έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα, αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι την τέισο με το 0 στέλνει ένα σήμα αυτός ότι ξεκίνησα εδώ, και όταν το λάβει αυτός το ρολόι, βάζει το ρολόι του στην θέση D δια C, έτσι, επειδή πρέπει να λάβει υπόψη του και το γεγονός ότι καθυστέρησε λίγο να λάβει το σήμα, καθυστέρησε κατά χρόνο D δια C. Και αν λοιπόν το βάλει να ξεκίνησε από το δια C, τότε όλα αυτά τα ρολόγια δείχνουν ακριβώς την ίδια ώρα. Υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάποιο σχόλιο για τη διαδικασία του συγχρονισμού των ρολογιών? Δεν μπορούμε απλώς να τα συγχρονίσουμε με χειροκίνητα. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι μετά πρέπει να τα βάλουμε όλα σε ένα σημείο, ας πούμε, στο ίδιο σημείο, να πούμε ότι είναι όλα στο ίδιο σημείο, και μετά να πάμε να τα μεταφέρουμε σε άλλο σημείο του τρένου. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτό επίσης, αλλά το θέμα είναι ότι άμα είναι σε διαφορετικά σημεία του τρένου, πώς θα ξέρουμε τι δείχνει το ένα ρολόι και τι δείχνει το άλλο? Δεν πάει, ξέρουμε ότι, δηλαδή, ώσπου να πάει το μήνυμα ότι είμαι εδώ σε τάφισο με το 0, ώσπου να πάει στον άλλον, έχει περάσει χρόνο D δια C. Και έτσι λοιπόν η πληροφορία χάθηκε. Πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας όταν βάλουμε το χειροκίνητα. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται με κάποιο άλλο τρόπο. Έτσι, χειροκίνητα, αλλά εντάξει, χειροκίνητα με την έννοια γίνεται βέβαια καριέ, υποτίθεται, αλλά τέλος πάντων γίνεται με έναν τρόπο, ας πούμε, κατά τον οποίο μόλις λάβω το σήμα, πρέπει αυτομάτως εκείνη τη στιγμή να βάλω και το ρολόι μου στο χρόνο D δια C. Επομένως τα χειροκίνητα, αλλά με έναν εξειδανικευμένο τρόπο. Υποθέτουμε δηλαδή ότι εγώ μπορώ, μόλις λάβω το μήνυμα ότι είμαι στο τάφισο με το 0, θα βάλω το ρολόι μου στο D δια C για να μπορέσουν να έχουν τον ίδιο χρόνο.
Άλλο ερώτημα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο μετασχηματισμό του Lorentz. Επομένως, λοιπόν, τι είναι ο μετασχηματισμός Lorentz? Είναι ένας γραμμικός μετασχηματισμός, παρόμοιος με αυτόν του Γαλιλαίου, που συνδέει το χ τόνος, για παράδειγμα, με το χ. Όπως θυμάστε, ο Γαλιλαίο μετασχηματισμός λέει ότι χ ίσον χ τόνος μείον β επί τ. Ψ, άμα το β ήταν στη διεύθυνση χ, έτσι. Ψ ίσον ψ τόνος, Z ίσον Z τόνος, εδώ υποθέτουμε ταχύτητα στη διεύθυνση χ βεβαίως, και λέει τάφ ίσον ταφ τόνος. Αυτός είναι του Γαλιλαίου. Τώρα, αυτός ο μετασχηματισμός τον αλλάζουμε έτσι ώστε να διατηρεί τη σταθερότητα της τιμής ταχύτητας φωτός μεταξύ αδρανιακών παρατηρητών. Διότι αυτός ο μετασχηματισμός εδώ πέρα, με τον παραγωγήσω, τι θα πάρω? Θα πάρω dχ προς dt ίσον dχ τόνος προς dt προς dt, ή dt τόνος, γιατί το dt και το t και το τόνος είναι το ίδιο, μείον v. Δηλαδή ουσιαστικά η ταχύτητα που μετράει ένας παρατηρητής U του χ είναι σε ένα σύστημα συγκεκριμένο, είναι ίσο με την ταχύτητα που μετράει ένας παρατηρητής το νούμενος, ο κινούμενος παρατηρητής, μειωμένη κατά V, όπου V είναι η σχετική ταχύτητα των δύο παρατηρητών. Τώρα, για ταχύτητα του φωτός, βεβαίως, έτσι αυτό κανονικά θα μας έλεγε ότι το... και από εδώ βεβαίως προκύπτει ότι U τόνος του χ ίσον με U του χ συν V. Δηλαδή, αν έχω εδώ πέρα, για παράδειγμα, ένα βαγόνι και πυροβολήσω εδώ με μία σφαίρα, έτσι, η οποία έχει μία ταχύτητα, ας την πούμε, U τόνος του χ, δηλαδή η ταχύτητα της σφαίρας στο κινούμενο κομμάτι, η ταχύτητα που μετράει η ταχύτητα που μετράει ο παρατηρητής ο έξω, ας την πούμε U του χ, έτσι, είναι ίσον U τόνος του χ συν την ταχύτητα της σφαίρας ως προς τον αυτόν τον παρατηρητή. Λοιπόν, βεβαίως εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια... Αν τώρα αυτό ήταν σε, θα είχαμε σε ίσον σε τόνος συν V. Αυτό λοιπόν δεν θέλουμε να ισχύει. Και έτσι λοιπόν γι' αυτό θα αλλάξουμε τον μετασχηματισμό του Γαλιλαίου. Ποιος είναι ο μετασχηματισμός που πρέπει να βάλουμε? Ο μετασχηματισμός του Lorentz, γιατί αυτός διατηρεί την ταχύτητα του φωτός σταθερή μεταξύ αδρανικών παρατηρητών και λαμβάνει βέβαια υπόψη του και το πρόβλημα του ταυτοχρονισμού μεταξύ των παρατηρητών ουσιαστικά. Το ότι δηλαδή το ταφ τόνος είναι διάφορο από το τ σε δύο παρατηρητές. Άμα κινούνται με μία ταχύτητα. Επιτρέπει δηλαδή το ταφ τόνος να είναι διαφορετικό από το τ. Αυτός είναι ο μετασχηματισμός Lorentz και λέει το εξής, ότι η συνεταγμένη που μετράει ο κινούμενος παρατηρητής, το χ τόνος, είναι ίσον με τη συνεταγμένη που μετράει ο παρατηρητής ο ακίνητος, το χ δηλαδή εδώ ουσιαστικά, αυτό είναι το χ, αυτό είναι το χ τόνος, για ένα συγκεκριμένο γεγονός, έτσι, χ τόνος. Το χ τόνος λέει, εδώ είναι το β επί τ, πώς έχουν μετακινηθεί οι δύο παρατηρητές. Λέει λοιπόν ότι για να βρεις το χ τόνος θα πάρεις το χ, θα αφαιρέσεις το β επί τ, βλέπετε δηλαδή αυτό πέρα το κομμάτι, αλλά δεν θα σταματήσεις εκεί, λέει, θα διαιρέσεις και με το ρίζα 1 μείον β τετράγωνο δια σε τετράγωνο. Και αυτό είναι το σχετικιστικός όρος, έτσι, λόγω του μετασχηματισμού Lorentz. Με αυτόν τον όρο διατηρείται η ταχύτητα, η σχετική ταχύτητα του φωτός σταθερή. Το σε έχει δηλαδή σταθερό παντού σε όλα τα συστήματα. Ψ τόνος με το ψ, αυτό είναι το ίδιο με τον Γαλιλαίο. Ζ τόνος με το ζ, μια χαρούλα μέχρι τώρα εδώ. Αλλά τα πράγματα χειροτερεύουν εδώ με το ταφ τόνος. Εδώ βλέπετε λέει ταφ τόνος, δηλαδή το ρολόι του αυτού του κινούμενου παρατηρητή που μετράει το ταφ τόνος. Έτσι, για το γεγονός εδώ πέρα που αντιστοιχεί στο χ τόνος για παράδειγμα. Δεν είναι ίσο με το ταφ, όπως ήταν στο μετασχηματισμό του Γαλιλαίου,
αλλά είναι ταφ μείον βε επί χ δια σε τετράγωνο, δια ρίζα 1 μείον βε τετράγωνο δια σε τετράγωνο. Δηλαδή σου λέω το ρολόι στο κινούμενο σύστημα δεν δείχνει τον ίδιο χρόνο που δείχνει το ρολόι του ακίνητου συστήματος, αλλά υπάρχει αυτή η διορθωτική, αυτή το διορθωτικό εδώ πέρα όρος. Και βεβαίως υπάρχει και το ρίζα, ένα διαρίζα, βε τετράγωνο, δια σε τετράγωνο. Άρα λοιπόν, όταν ένας παρατηρητής ακίνητος διαπιστώσει ένα γεγονός που έχει, που συμβαίνει στην θέση χ τόνος, τη χρονική στιγμή ταυτόνος, έτσι, τότε, μάλλον ας πούμε, όταν έχει ένα χ και ένα ταφ σύμφωνα με τον ακίνητο παρατηρητή, τότε ο κινούμενος παρατηρητής μετράει κάποιες άλλες, μετρήσεις, χιτόνος και ταυτόνος, που σχετίζονται με αυτές του ακίνητου παρατηρητή μέσω αυτών των δύο σχέσεων και των άλλων δύο βέβαια, με την προϋπόθεση ότι το β είναι στη διεύθυνση χ, έτσι, γιατί αν το β είναι διεύθυνση ψ φυσικά, τότε το ψ τόνος θα είναι ίσον με ψ μείον β ψ με ψ επί τ, δια ρίζα του 1 μείον β τετράγωνο δια σε τετράγωνο. Αναλόγως λοιπόν με το που κινούμαστε σε ποια διεύθυνση ταχύτητα β, αυτή είναι και αντίστοιχη, αν θέλετε, συνεταγμένη που αλλάζει με τετριμένη. Αυτός λοιπόν εδώ, αυτές εδώ τις σχέσεις, τις τέσσερις, και κυρίως αυτές τις δύο σχέσεις, την χ τόνος και την τ τόνος, αυτή εδώ πέρα δηλαδή, και αυτή είναι εδώ, πρέπει να τις ξέρετε πάρα πολύ καλά και να τις έχετε κατανοήσει τι μας λένε. Έτσι, γιατί αυτά θα μπουν σε διάφορες ασκήσεις, σε διάφορα quiz, και πρέπει να τα έχετε εμπεδώσει και να τα αξιοποιείτε γρήγορα. Έτσι, ώστε να, άμα ρωτηθεί κάτι, να μπορείτε να απαντήσετε γρήγορα το quiz με τις ερωτήσεις της πολλαπλής επιλογής. Λοιπόν, οι εξώσεις μετασχηματισμού Λόρεντζ μπορούν να γραφτούν και σε μια κάπως πιο, έτσι, απλό, πιο έτσι, συνοπτική μορφή. Αν ορίσουμε μια ποσότητα β, που να είναι το β δια σε, δηλαδή ταχύτητα του ενός συστήματος του κινούμενου προς το ακίνητο, και το γ το ορίζουμε αυτό εδώ πέρα και προηγουμένως, το 1 δια ρίζα 1 μείον β τετράγωνο δια σε τετράγωνο. Και τότε πλέον ο μετασχηματισμός Λόρεντζ παίρνει αυτή εδώ πέρα τη μορφή. Χ τόνος, ίσον με αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα πάει το β επί σ επί τ. Έτσι, το σ επί τ πια είναι συνταγμένο εδώ, και το β είναι το β δια σ εδώ, έτσι. Ψ τόνος ίσο με το ψ, το ίδιο φυσικά το ψ δεν αλλάζει. Ζ τόνος με το ζ, και ταφ τόνος είναι γ επί τ μείον β, το β δια σ δηλαδή, επί χ δια σ πάλι. Και βλέπετε ότι στο όριο που το σ πάει στο άπειρο, όπως περιμέναμε, τότε παίρνουμε το γ να πηγαίνει στη μονάδα και το όρος αυτός να φεύγει, οπότε έχουμε το ταυτόνο ίσο με το τ. Αυτό είναι το λεγόμενο μη σχετικιστικό όριο, όταν η ταχύτητα του φωτός γίνεται άπειρη. Και στο όριο αυτό βεβαίως πάλι, και εδώ έχουμε το γ πηγαίνει στη μονάδα, οπότε το χ τόνος γίνεται, το γ πηγαίνει στη μονάδα, οπότε γίνεται χ μείον β επί τ. Και είναι ακριβώς ο μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Άρα λοιπόν βλέπετε, παίρνουμε ουσιαστικά μια ενδιάμεση περίπτωση που πηγαίνει από το μετασχηματισμό Λόρεντζ στο μετασχηματισμό του Γαλιλαίου, όταν το σε πηγαίνει στο άπειρο. Ισοδύναμο όταν το β πηγαίνει στο 0, βέβαια πάλι αντίστοιχα έχουμε την αντίστοιχη μορφή. Κάτι πάτησα εδώ τώρα, συγγνώμη. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο μετασχηματισμός του Γαλιλαίου είναι μια ειδική περίπτωση της γενικότερης θεώρησης του Λόρεντζ. Ακριβώς, γιατί ο Λόρεντζ αυτό που έκανε είναι η γενίκευση του Γαλιλαίου του μετασχηματισμού, στην περίπτωση που το σε, η ταχύτητα του φωτός είναι πεπερασμένη και πήρε μια πιο γενική, πιο έτσι αληθινή, έτσι, μορφή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ πέρα βλέπετε ότι το ταυτόνος είναι διαφορετικό από το ταφ. Αυτό ήταν ούτως ή άλλως ίσχυε αυτό εδώ πέρα, αλλά εδώ έχουμε μια διαφορά στον ρυθμό, στη χρονική συνταγμένη των διαφόρων παρατηρητών. Επομένως λοιπόν, στο όριο που το φυσικά έχουμε β, το β δια σ θα είναι πάντα μικρότερο της μονάδας, γιατί άμα το β, προσέξτε εδώ πέρα, γίνει μεγαλύτερο του σ, τότε το γ γίνεται φανταστικός αριθμός, i επί κάτι. Και
Αν πάρουμε λοιπόν το γάμα να είναι φανταστικός αριθμός, τότε βεβαίως θα έχουμε και το χ τόνος, προσέξτε, θα έχουμε και το χ τόνος εδώ πέρα, να γίνει φανταστικός αριθμός. Και το ταφ τόνος επίσης φανταστικός αριθμός. Δεν ξέρουμε να μετράμε γύρω μας φανταστικούς αριθμούς. Υπάρχουν βέβαια αυτοί οι αριθμοί για λόγους που χρειάζονται σε διάφορα κομμάτια του μαθηματικού και της φυσικής χρειάζονται, αλλά δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε. Κανείς ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει μετρήσει φανταστικό αριθμό. Όλοι μετράνε πραγματικούς. Έτσι. Η ρίζα του μείον ένα στη φύση δεν υπάρχει. Έτσι ως αριθμός. Φυσικός αριθμός. Επομένως λοιπόν όταν το β γίνει μεγαλύτερο από το σε, υπάρχουν βέβαια μεταξύ μας, ορίζονται κανονικά, δεν παθαίνουν τίποτε, αλλά δεν έχουμε κανένα τρόπο να τους μετρήσουμε. Πρέπει να μετρήσουμε φανταστικό αριθμό. Τι θα πει φανταστικός αριθμός? Μηγαντικοί αριθμοί δεν πάνε να τους μετρήσουμε. Τους έχουμε βέβαια, τους χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία για να εξάγουμε διάφορες μετρήσιμες ποσότητες, αλλά οι ίδιοι αριθμοί δεν είναι μετρήσιμοι. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι το β είναι πάντα μικρότερο από το σε, γιατί αλλιώς εμφανίζεται η μηγαδική μονάδα που μας τρομάζει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν β μικρότερο του σε. Προσοχή λοιπόν, μην βάλετε πουθενά β μεγαλύτερο του σε. Αυτό θα θεωρηθεί μεγάλο λάθος. Τώρα τι γίνεται όταν το β φτάνει στο σε? Καθώς το β τώρα φτάνει στο σε, βλέπετε εδώ πέρα το γάμα, πηγαίνει στο άπειρο. Βλέπετε εδώ πέρα το γάμα πηγαίνει στο άπειρο, γιατί αυτός θα παρονομαστείς εδώ, γίνεται 0. Άρα το γάμα πάει στο συνάπειρο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αν είμαι σε ένα βαγόνι, ας πούμε ότι είμαι εδώ απ' έξω, έτσι, και παρατηρώ έναν κύριο μέσα σε ένα βαγόνι να κάνει δουλειές. Ας πούμε ότι αυτός ο κύριος κινείται με μια ταχύτητα V, ας πούμε, που είναι συγκρίσιμη με ταχύτητα του φωτός. V, ας πούμε, ότι είναι 0,1 σε. Τι βλέπω αυτόν τον κύριο να κάνει? Βλέπω το δέλτα τ, το δέλτα τ το δικό μου, είπαμε, είναι ίσον με το γάμα επί δέλτα τ τόνος. Δηλαδή, το δέλτα το δικό μου είναι μεγαλύτερο από το δικό των ίδιο χρόνο, αυτό που μετράει αυτός, και τον βλέπω λοιπόν, βλέπω τις κινήσεις του να πηγαίνουν πολύ αργά. Βλέπω δηλαδή ουσιαστικά να περνάει πολύς χρόνος από το να πάει να πιάσει το ποτήρι. Βλέπω λοιπόν, επειδή αυτός πιάνει το ποτήρι κανονικά ο ίδιος, αλλά εγώ τον βλέπω απ' έξω να πηγαίνει να πιάνει το ποτήρι πάρα πολύ αργά. Σαν να κάνει αργή κίνηση. Τώρα όσο αυξάνεται το β του, τόσο πιο αργά πάει το χέρι του να πιάσει το ποτήρι. Και ξαφνικά, μόλις φτάσει το β, φτάσει τα χέρια του φωτός, ξαφνικά το βλέπω αυτόν τον κύριο και είναι παγωμένος. Έχει απλώς το χεράκι του να πιάσει το ποτήρι και το χέρι αυτό είναι ξαφνικά παγωμένο και αιωρούμενο αιωνίως στον αέρα. Έχει σταματήσει να κουνιέται. Γιατί? Όχι γιατί έπαθε τίποτα τον άνθρωπο, μια χαρά είναι στην υγεία του, έτσι δεν σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά εγώ τον βλέπω ακίνητο, γιατί τον βλέπω να τρέχει με ταχύτητα του φωτός ως προς εμένα. Επομένως λοιπόν, ενώ ο ίδιος το δικό του σύστημα αναφορά μια χαρά κινείται, έτσι πιένει το νερό του κανονικά, είναι μια χαρούλα. Εγώ τον βλέπω παγωμένο. Γιατί ακριβώς αυτό το γάμα εδώ που βλέπετε, έχει φτάσει στο άπειρο. Άρα το δέλτα τ πηγαίνει στο άπειρο. Ο χρόνος δηλαδή που κάνει αυτός να απλώσει το χέρι του να πάρει το ποτήρι γίνεται άπειρος, ακριβώς επειδή αυτό το γάμα γίνεται και αυτό άπειρο. Είναι ο κύριος αυτός παγωμένος. Αυτό είναι μια ακραία περίπτωση, δεν θέλω να την. Δεν είναι φυσική φυσικά, γιατί ποτέ τίποτα δεν παθάζει τα χέρια του φωτός εκτός από το ίδιο το φως. Έτσι. Γιατί άμα έχει μάζα, όπως θα δούμε παρακάτω, χρειάζεσαι άπειρη ενέργεια για να φτάσει τα χέρια του φωτός. Επομένως λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, θα συμβεί ποτέ. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για το τι αισθάνεται ένα φωτόνι. Έτσι. Λοιπόν.
Επομένως, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις. Αν το V είναι πολύ μικρότερο από το C, μικρή ταχύτητα, τότε το Β είναι περίπου ίσο με το 0. Και το Γ είναι περίπου ίσο με τη μονάδα. Και εξίσως με τα σχηματισμού Λόρεντζ, φυσικά δίνουν τα σχηματισμού του Γαλιλαίου, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι. Δηλαδή έχουμε το Γ επί Χ μείον V T πηγαίνει στο Χ μείον V επί T, που είναι μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Δηλαδή το Χ τόνος γίνεται ακριβώς το ίδιο με το Χ τόνος μετασχηματισμός του Γαλιλαίου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και το ίδιο και με το ταφ τόνος γίνεται ταφ. Επιπλέον, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι ανεξάρτητοι. Δηλαδή το ταφ τόνος δεν είναι ίσο με το ταφ, έτσι. Είναι διάφορο το ταφ και μπαίνει μέσα και το χ, αν θυμάστε. Είναι μείον, έχει ένα γάμα εδώ, έτσι, και υπάρχει και το χ που μπαίνει μέσα μαζί με το κομμάτι. Αν θυμάστε εδώ πέρα τον ανασχηματισμό του Λόρεντζ, βλέπετε εδώ πέρα, ανακατεύει το ταφ τόνος με το χ. Όχι μόνο δεν είναι ίσο το ταφ με το ταφ τόνος, αλλά μπαίνει μέσα και το χ. Για να σου βρω εγώ τι χρόνο θα δείξει το ρολόι του κινούμενου παρατηρητή σε σχέση με τον ακίνητο. Αυτό το ανακάτεμα λοιπόν μας οδηγεί στο να ορίσουμε μία νέα ύπαρξη, έτσι, η οποία λέγεται χωροχρόνος. Δηλαδή πάμε πια να μιλάμε για έναν χώρο τρισδιάστατο και έναν χρόνο που και αυτός κυλάει ανεξάρτητα και ορίζουμε ένα τετραδιάστατο πλέον συνεχές που λέγεται χωροχρόνος. Και αυτή είναι βέβαια μια πολύ βασική έτσι, καινοτομία της γενικής και της ειδικής σχετικότητας που επεκτείνεται μετά και στη γενική σχετικότητα βέβαια, διότι πλέον γίνεται κατανοητό ότι ο χρόνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ουσιαστικά άλλη μορφή χώρου που μαζί τα δύο αποτελούν το χωροχρονικό συνεχές. Τώρα, για να δούμε κάποιες από τις συνέπειες της ειδικής σχετικότητας. Τη μία συνέπεια την έχουμε ήδη δει, είναι η λεγόμενη διαστολή του χρόνου. Σύμφωνα, λέει, με έναν ακίνητο παρατηρητή, τα ρολόγια στο κινούμενο σύστημα, στο κάπα τόνος, είναι πιο αργά σε σχέση με τα ίδια ακίνητα ρολόγια στο κάπα. Όχι, όπως λένε στα αγγλικά, moving clocks run slow. Θα θυμάστε αυτή την έκφραση. Γιατί αμέσως σας δίνει ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι κινείται, όποιο ρολόι κινείται, το βλέπουμε εμείς οι ακίνητοι σαν να κινείται πιο αργά. Φυσικά οι κινούμενοι δεν το βλέπουν να κινείται πιο αργά, κινείται κανονικά για αυτούς, έτσι. Και το δεύτερο, που θα το δούμε τώρα αμέσως και αυτό, είναι η λεγόμενη συστολή του μήκους. Δηλαδή ένα αντικείμενο στο κινούμενο σύστημα κάπα τόνος, έχει ένα μετρούμενο μήκος, όπως το μετράει ο ακίνητος παρατηρητής, που είναι μικρότερο από το μήκος που θα μετρούσε ο ίδιος παρατηρητής αν το αντικείμενο αυτό ήταν ακίνητο. Οι κινούμενοι χάρακες δηλαδή φαίνονται ζουλιγμένοι, φαίνονται πιο μικροί. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η λεγόμενη συστολή του μήκους. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, μπορούμε να ορίσουμε τον ιδιοχρόνο, που είναι ο χρόνος σε ένα ρόλο που είναι ακίνητος προς τον παρατηρητή μας, και η διαφορά δύο στιγμών στον ιδιοχρόνο είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο συμβάντων, όταν η μέτρηση γίνεται από ένα παρατηρητή που βλέπει τα γεγονότα συμβαίνουν στην ίδια θέση. Από έναν παρατηρητή δηλαδή που το ρολόι είναι ακίνητο, έτσι, ως προς τον παρατηρητή και τα δύο γεγονότα συμβαίνουν πάνω στο ρολόι αυτό, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά τα γεγονότα συμβαίνουν στην ίδια θέση ως προς τον παρατηρητή αυτό. Είναι δηλαδή ο χρόνος που μετρείται από ένα παρατηρητή που κινείται μαζί με το ρολόι. Άμα το ρολόι είναι ακίνητος προς τον παρατηρητή, με το ρολόι μετράει τον λεγόμενο ιδιοχρόνο. Αυτό για έναν ακίνητο παρατηρητή φυσικά, αυτό που δείχνει αυτό το ρολόι δεν είναι ιδιοχρόνο, γιατί το ρολόι αυτό κινείται, έτσι, δεν είναι ακίνητο. Επομένως λοιπόν εκεί έχουμε έναν άλλο χρόνο που δεν είναι ο ιδιοχρόνος,
ο ιδιοχρόνος είναι για τον κινούμενο παρατηρητή, για το προς τον οποίο το ρολόι αυτό είναι ακίνητο. Λοιπόν, δύο γεγονότα λοιπόν συμβαίνουν σε διαφορετικές θέσεις για τον ακίνητο παρατηρητή, αλλά στην ίδια θέση για τον κινούμενο παρατηρητή. Δηλαδή, αν φανταστούμε ένα ρολόι εδώ πέρα το οποίο είναι κινούμενο, έτσι, αυτό το ρολόι είναι ακίνητο για τον κινούμενο παρατηρητή, αλλά είναι, είναι στην ίδια θέση για τον κινούμενο παρατηρητή, αλλά είναι κινούμενο για τον ακίνητο παρατηρητή. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, η διαστολή του ιδιοχρόνου, του χρόνου δηλαδή, του ιδιοχρόνου, δίνεται από τη σχέση δέλτα τ ίσο δέλτα ταυτόνος δια ρίζα 1 μείον β τετράγωνο δια σε τετράγωνο γάμα δέλτα τετόνος. Και αφού γάμα μεγαλύτερο του ύπνου της μονάδας, δέλτα τ είναι πάντα μεγαλύτερο δέλτα τετόνος, δηλαδή ο ιδιοχρόνος είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να μετρήσει παρατηρητής και που μεσολαβεί μεταξύ δύο συγκεκριμένων γεγονότων. Οποιοδήποτε άλλος παρατηρητής κινούμενος θα δει ένα χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο γεγονότων που να είναι μεγαλύτερο. Αν τα γεγονότα συμβαίνουν στην ίδια θέση ως προς ένα παρατηρητή, τότε η χρονική τους απόσταση είναι η ελάχιστη δυνατή. Αν τα γεγονότα συμβαίνουν σε διαφορετικά σημεία λόγω κίνησης, έτσι ως προς ένα άλλο παρατηρητή, τότε τα φυσικά θα τα δούμε να απέχουν μια χρονική απόσταση μεγαλύτερη από το δέλτα τετόνους. Δηλαδή λοιπόν το χρονικό διάστημα που μετριέται από τον παρατηρητή στο ακίνητο σύστημα είναι πάντοτε μεγαλύτερο, έτσι, από εκείνο που μετρείται από τον παρατηρητή στο κινούμενο σύστημα. Έτσι. Δηλαδή, αυτός που είναι ακίνητος πάντα μετράει μεγαλύτερο χρόνο για τα γεγονότα που συμβαίνουν σε κάποιο παρατηρητή άλλον, ο οποίος κινείται. Και μια πειραματική διαπίστωση, διατύπωση αυτού του γεγονότος είναι τα λεγόμενα μειώνια. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτά είναι κάτι σωμάτια, πέφτουν από τον ουρανό, έτσι, από το σύμπαν δηλαδή έρχονται, είναι κοσμική ακτινοβολία στην πραγματικότητα. Τα ανιχνεύουν, αυτά έχουν ένα χρόνο ημιζωής, ένα χρόνο δηλαδή που επιβιώνουν κατά μέσο όρο, που είναι, ας το πούμε, δέλτα τόνος. Το οποίο βάζω τόνος εδώ πέρα, γιατί είναι στο κινούμενο σύστημα, δηλαδή πάνω στο μειώνιο. Αν τα σωμάτια αυτά είναι ακίνητα, στο δικό του σύστημα αναφορά δηλαδή, επιβιώνουν για παράδειγμα ένα χρονικό διάστημα δέλτα τετόνους. Όταν τα βλέπει ένας παρατηρητής που είναι ακίνητος, τότε ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των δύο αυτών της εξαήλωσης των σωματιδίων γίνεται δέλτα τ, που είναι ίσον με γάμα επί δέλτα τετόνους, που είναι μεγαλύτερο από δέλτα τετόνους. Δηλαδή ο ακίνητος παρατηρητής βλέπει τα σωμάτια αυτά να ζουν περισσότερο από ό,τι ζουν στο δικό του σύστημα αναφοράς. Επομένως λοιπόν, αν μετρήσει για παράδειγμα εδώ πέρα πόσα σωμάτια βρίσκονται εδώ πέρα στο ύψος ενός βουνού, ας πούμε ότι βρίσκει μη σωμάτια. Πόσα σωμάτια βρίσκει, ας πούμε εδώ πέρα, στον πάτο του βουνού, ας πούμε νητόνος σωμάτια, έτσι. Τώρα, το νη τόνος, δηλαδή πώς έχουν μείνει, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα αυτά εξαϊλώνονται. Εάν πάρουμε το χρόνο στο δικό του σύστημα αναφορά δέλτα τόνος, ας πούμε θα είχαν μείνει τα μισά. Νη τόνος θα ήταν νη δεύτερα, αν παίρναμε αυτό εδώ πέρα ως χρόνο ζωής. Όμως, ως προς αυτόν τον παρατηρητή, ο χρόνος ζωής είναι μεγαλύτερος. Και έτσι λοιπόν το νη τόνος τελικός είναι μεγαλύτερο από το νη δεύτερα. Δηλαδή ζουν πιο πολλά σωμάτια εδώ στο κάτω, στο τέλος, σύμφωνα με αυτόν τον παρατηρητή, δηλαδή ο χρόνος ημιζωής του τελικώς είναι μεγαλύτερος. Ζουν πιο πολύ τα σωμάτια αυτά από ό,τι θα ζούσαν αν τα παρατηρούσαμε ακίνητα. Αν σε ένα ακίνητο σύστημα, αν δεν κινιόντουσαν δηλαδή, με μια ορισμένη ταχύτητα ως προς τον ακίνητο παρατηρητή. Και αυτό λοιπόν το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί. Δηλαδή βλέπουμε, αν μετρήσω εδώ πέρα κάποια σωμάτια, βλέπω στον πάτο εδώ να έχουν επιβιώσει πιο πολλά από ό,τι θα περίμενα να είχαν επιβιώσει αν ο χρόνος ημιζωής τους ήταν ο ίδιος με το χρόνο ημιζωής που έχουν όταν είναι ακίνητα. Άρα λοιπόν αυτή η διαστολή του χρόνου επιβεβαιώνεται μέσω των σωματιδίων αυτών των μειωνίων που τα βλέπουμε να ζουν περισσότερο όταν κινούνται παρά όταν τα παρατηρούμε σε μικρές ταχύτητες ή ακίνητα.
μια πολύ μεγάλη επιβεβαίωση στη διαστολή του χρόνου μέσω των μειονίων. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ότι στα 2.000 μέτρα βλέπουμε 1.000 μειόνια να κινούνται εδώ πάνω, ας πούμε, με ταχύτητα 0,98 σε. Στο επίπεδο της θάλασσας βλέπουμε μόνο 542 μειόνια, έτσι, να έχουν κατέβει, τα οποία είναι όμως περισσότερα από ό,τι θα περιμέναμε εάν τα μειώνει αυτά ήταν ακίνητα. Γιατί ουσιαστικά έτσι στο δικό μας σύστημα ζουν πιο πολύ τα μειώνει από ό,τι ζουν στο δικό τους, όπως και εμένα στο παράδειγμα του διδήμων. Έτσι, άμα κάποιος για παράδειγμα κυκλοφορεί με ένα αεροπλάνο συνέχεια γύρω-γύρω από τη γη, αυτό θα φανεί ότι ζει περισσότερο από κάποιον που είναι ακίνητος. Φυσικά μιλάμε για χιλιοστά δευτερολέπτου διαφορά, έτσι. Αλλά κερδίζει κάπως ζωή σε σχέση με κάποιον που είναι ακίνητος. Φυσικά στον ιδιότητα ίδιο χρόνο δεν κερδίζει τίποτε. Αλλά λέω σε σχέση πάντα με κάποιον ο οποίος είναι ακίνητος στη γη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι μια επιβεβαίωση της διαστολής του χρόνου. Πάει κάποιο ερώτημα, κάποιο σχόλιο που θέλετε να κάνετε, κάποια παρατήρηση? Ωραία. Και το ίδιο, όπως είπα και προηγουμένως, μπορούμε να προχωρήσουμε και με τα ρολόγια σε αεροπλάνα, ας πούμε, τα οποία κινούνται σε διάφορες διευθύνσεις στη γη, και να παρατηρήσουμε ότι τα ρολόγια αυτά κινούνται ελάχιστα πιο αργά όταν είναι μέσα σε αεροπλάνα σε σχέση με άλλα αντίστοιχα ρολόγια τα οποία κινούνται πάνω στη γη. Μιλάω τώρα για ρολόγια μεγάλης ακριβίας, ατομικά ρολόγια, τα οποία μπορούν να μετράνε εκατομμύρια δευτερολέπτου ή χιλιοστά. Τώρα, το άλλο θέμα που θέλουμε να δούμε είναι η λεγόμενη συστολή του μήκους. Υπάρχει λοιπόν το λεγόμενο ιδιομήκος, που είναι το μήκος που έχει ένα αντικείμενο σε ένα σύστημα αναφοράς το οποίο είναι ακίνητο, ας πούμε για παράδειγμα ότι είμαι εγώ σε ένα τρένο, έτσι, το οποίο και κρατάω εδώ έναν χάρακα που είναι ακίνητος ως προς εμένα, και ας πούμε ότι ο χάρακας έχει δύο άκρα, ας πούμε το άκρο χα και το άκρο, ας το πούμε, χιτόνος α και χιτόνος β. Αυτά τα δύο άκρα είναι ακίνητα ως προς εμένα που είμαι μέσα στο τρένο, και ορίζω ως μήκος του χάρακα αυτού, το L, να είναι ίσο με το χ τόνος β μείον χ τόνος α, η διαφορά των δύο συντάγμενων. Το τέλος μείον την αρχή. Αυτό το ονομάζω ιδιομήκος, διότι είναι το μήκος σε ένα σύστημα που ο χάρακας αυτός είναι ακίνητος. Το ερώτημα τώρα που μπαίνει είναι το εξής. Ο παρατηρητής που είναι έξω, ο ακίνητος παρατηρητής, αυτό είναι το L τόνος λοιπόν, το μήκος που μετράει ο παρατηρητής, ο κινούμενος, και το μήκος το οποίο μετράει, που είναι όταν ο χάρακας είναι ακίνητος ως προς αυτόν. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι είδους μήκος θα μετρήσει ο εξωτερικός παρατηρητής, ο οποίος είναι ακίνητος? L λοιπόν, αν σου δώσω λοιπόν το L τόνος, ποιο είναι το L? Λοιπόν, καταρχήν το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να μπει είναι τι θα πει L για τον έξω. Καλά, για τον μέσα προφανώς μετράει αυτό, μετράει και το άλλο και παίρνει τη διαφορά τους. Εκεί για τον έξω παρατηρητή όμως αυτό το πράγμα κινείται. Θέλει λοιπόν να βρει ο έξω τη διαφορά χ β μείον χ α, αλλά δηλαδή τη διαφορά του τέλους με την αρχή του χάρακα όπως τον βλέπει αμέσως, αλλά ποια χρονική στιγμή τα β και τα α, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για γεγονότα πλέον. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτός ο παρατηρητής θέλει να βρει, ορίζει ως μήκος το χ β μείον χ α όταν αυτά έχουν μετρηθεί ταυτόχρονα, δηλαδή τα β μείον τα α
είναι ίσο με το 0. Μετράει λοιπόν αυτό στις θέσεις του χάρακα το τέλος και την αρχή του, ποιες χρονικές στιγμές, έτσι ώστε να είναι ταυτόχρονη η μέτρηση. Για τον μέσα το ταυτόχρονο δεν έχει τόσο σημασία, γιατί είναι ακίνητα ουσιαστικά. Επομένως λοιπόν, είτε γίνει ταυτόχρονα είτε όχι, το χ τόνος β μειών χ τόνος α θα είναι το ίδιο, έτσι. Δηλαδή, άμα το μετρήσω τώρα εδώ και μετά πάω και μετρήσω αυτό μετά από 5 λεπτά, το ίδιο θα βρω είτε το μετρήσω ταυτόχρονα είτε όχι. Για τον μέσα λοιπόν δεν έχει τόσο σημασία η ταυτόχρονη μέτρηση. Για τον έξω όμως, επειδή κινείται ο χάρακας, πρέπει να πει τι θα πει μήκος. Και λέει λοιπόν ο έξω, εγώ ορίζω ως μήκος τη διαφορά των συντεταγμένων χβ μείον χα μετρημένη έτσι ώστε οι μετρημένοι σε αυτά τα χβ και να μετρηθούν ταυτόχρονα. Δηλαδή τα β μείον τα α μηδέν. Ποιο λοιπόν είναι το L, ποιο είναι το χβ μείον χα για τον εξωτερικό παρατηρητή. Για να το βρούμε λοιπόν αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε το μετασχηματισμό του Lorentz. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν αυτό πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε. Πάει λοιπόν το χ τόνος λοιπόν, έτσι, είναι γάμα επί χ μείον β σε επί τ και το δέλτα χ τόνος λοιπόν, έτσι, είναι, δηλαδή η απόσταση του άκρου του χάρακα είναι γάμα επί δέλτα χ. Προσέξτε, γιατί βάλαμε ότι το ταφβ μείον το δέλτα τ είναι 0. Κανονικά πρέπει να βάζουμε δέλτα χ τόνος είναι γάμα επί δέλτα χ μείον β σε επί δέλτα τ. Και τώρα τι λέμε, επειδή μιλάμε για μήκος, πάω με το χέρι και βάζω δέλτα τ ίσο με το 0. Γιατί τότε μόνον το δέλτα χ είναι μήκος. Όταν το δέλτα τ είναι 0. Άρα λοιπόν, μετά πάω και βάζω όπου δέλτα χ, βάζω το L και λέω το δέλτα χ τόνος είπαμε είναι το L το φυσικό μήκος, έτσι, το ίδιο μήκος ουσιαστικά. Εδώ είναι το LP λοιπόν, το για το χάρακα που είναι ακίνητος μέσα στο τρένο. Είναι ίσον λοιπόν αυτό με το L, το μήκος, δηλαδή η διαφορά συνταγμένων όταν δέλτα τ είναι 0, επί γάμα. Αν περάσω λοιπόν τώρα εδώ και λύσω ως προς, βλέπετε εδώ πέρα το γράφω εδώ, δέλτα τ ίσο με το 0, γιατί έτσι ορίζεται το μήκος. Πρέπει η διαφορά των δύο των χρόνων που μετράω τα άκρα του χάρακα να είναι 0. Αν περάσω λοιπόν τώρα και πω πόσο είναι το L που μετράει εδώ ξεπαρατηρητής, το L λοιπόν είναι το φυσικό μήκος LP, το μήκος που μετράει ο μέσα παρατηρητής δηλαδή, το ίδιο μήκος, διαιρεμένο όμως τώρα με το γάμα. Άρα το L που μετράει ο ακίνητος παρατηρητής είναι μικρότερο από το φυσικό, από το ίδιο μήκος που μετράει ο κινούμενος παρατηρητής για τον ίδιο χάρακα. Άρα δηλαδή έχουμε μια συστολή του μήκους. Ο μέσα λοιπόν βλέπει το χάρακα, ας πούμε δηλαδή με το τρένο, έχουμε το τρένο εδώ μέσα, βλέπει τον χάρακα έτσι, να έχει ένα LP, αυτός το βλέπει ο μέσα. Ο έξω όμως βλέπει τον ίδιο χάρακα, τον βλέπει ζουλιγμένο. Βλέπει κάπως έτσι. Σαν να έχει ζουλιχτεί και να έχει ένα L μικρότερο από το LP. Ο μέσα βλέπει το μήκος μεγάλο, ο έξω το βλέπει ζουλιγμένο. Φυσικά βλέπει ζουλιγμένο και όλο το τρένο, έτσι. Ο έξω βλέπει όλο το τρένο να είναι πιο μικρό, όχι μόνο το χάρακα μέσα στο τρένο. Βλέπει όλα τα μήκη να είναι μικρότερα. Και αλλά προσοχή εδώ πέρα τι θα πει μήκος, έτσι. Όταν λέμε μήκος για τον έξω, εννοούμε μετράει διαφορά συντεταγμένων στα όρια του αντικειμένου που θέλει να μετρήσει, αλλά τα μετράει ταυτόχρονα τα δύο αυτά. Δηλαδή δέλτα ταφ ίσον με το 0. Διότι αν πει ότι απλώς μετράω διαφορά συντεταγμένων και δεν του πει το δέλτα τ, παίρνει ό,τι θέλει. Δηλαδή αν πει γενικά, ας πούμε, τι λέει, δέλτα χ τόνος είναι γάμα επί δέλτα χ, έτσι, μείον β επί δέλτα τ. Και αν πει λοιπόν, επομένως λοιπόν, ωραία, το δέλτα χ τόνος είναι το LP, το ίδιο μήκος. Το δέλτα χ, για να βάλω επί δέλτα χ το μήκος, κάποιο άλλο, πρέπει να πω ότι είναι το δέλτα τ.
Δηλαδή το ΔΕΛΤΑ Χ τόνο με το ΔΕΛΤΑ Χ δεν συνδέονται με έναν τρόπο που είναι μονοσήματα ορισμένος, αν δεν ορίσω εγώ το ΔΕΛΤΑ Τ. Και από τη στιγμή που βάλω το ΔΕΛΤΑ Τ ίσο με το 0, τότε το ΔΕΛΤΑ Χ είναι μήκος. Το ονομάζω μήκος. Αν βάζω το ΔΕΛΤΑ Τ ένα σεκόντ, τότε είναι κάτι άλλο. Θα το ονομάσω μήκος, ορισμός μήκους 2. Εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε τι λέμε, έτσι. Μήκος ορίζουμε αυτό το πράγμα στη σχετικότητα και γενικότερα, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο βρίσκουμε διαφορά συνταγμένων που μετρήθηκαν ταυτόχρονα τα δύο, οι δύο μετρήσεις τις λάβουμε ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο, έτσι, και πολλοί κόσμοι δυστυχώς δεν το έχει τονίσει όσο πρέπει, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται κάποιες παρανοήσεις από φοιτητές. Προσέξτε λοιπόν αυτό το πολύ σημαντικό σημείο. Υπάρχει κάποιο ερώτημα εδώ πέρα σχετικά με τη συστολή του μήκους. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν το L πάντα είναι μικρότερο από το L, το ίδιο μήκος. Η συστολή του μήκους λοιπόν είναι συμμετρικό φαινόμενο και ένας κινούμενος παρατηρητής με ταχύτητα V βλέπει το, ας πούμε για παράδειγμα εδώ πέρα έχουμε ένα τρένο. Έτσι, αυτός που είναι εδώ απ' έξω βλέπει το χάρακα ζουλιγμένο σε σχέση με τον μέσα, αλλά και ο μέσα βλέπει τον χάρακα του έξω. Αντίστοιχα, επειδή βλέπει τον έξω, αυτός κινείται με ταχύτητα V προς τα εδώ, αυτός βλέπει τον, άμα πάει στο δικό του σύστημα, βλέπει τον άλλο να κινείται με μια ανάποδη ταχύτητα μείον V. Και βλέπει και αντίστοιχα και αυτός το χάρακα και αυτόν ζουλιγμένο, αν έχει ίδιο χάρακα του έξω. Τον βλέπουν και οι δύο λοιπόν το χάρακα μικρότερο. Και ο ένας και ο άλλος. Το χάρακα του αλλού φυσικά, το δικό του. Το δικό του το βλέπουμε το πραγματικό του μήκος. Αλλά τον ίδιο χάρακα που έχει και ο άλλος, τον βλέπουν και οι δύο μικρότερο σε μέγεθος. Προσοχή λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη παρατήρηση. Η συστολή του μήκους συμβαίνει μόνο κατά τη διεύθυνση της κίνησής του επίσης. Δηλαδή συμβαίνει αν το τρένο κινείται στη διεύθυνση Χ, ο χάρακα θα ζουλευτεί στη διεύθυνση Χ. Αν το τρένο, αν το βάλω το χάρακα έτσι. Ας πούμε το χάρακας είναι έτσι, δεν θα ζουλευτεί φυσικά εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει κίνηση διεύθυνση ψ. Θα ζουλευτεί μόνο ο χάρακας που είναι προς τα εδώ. Θεωρώ τώρα μονοδιάστατο χάρακα, έτσι. Αυτός ζουλιέται, αυτός εδώ πέρα δεν ζουλιέται, αν η ταχύτητα είναι εδώ V. Προσοχή λοιπόν και αυτό το πολύ σημαντικό σημείο. Κάποιο ερώτημα, κάποιο σχόλιο. Και αυτό φαίνεται εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα ορθογόνιο τρίγωνο, στο οποίο καθώς κινείται το ορθογόνιο τρίγωνο, η μεν κάθετη πλευρά που είναι παράλληλη με ταχύτητα φαίνεται ζουλιγμένη, βλέπετε εδώ πέρα, η δε άλλη πλευρά παραμένει η ίδια, είτε κινείται με ταχύτητα V είτε όχι. Αυτό λοιπόν επίσης είναι ένα σημαντικό σημείο που θέλουμε να ξεκαθάρισουμε. Έχουν ερωτήσει, σχόλια. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα διαλυματάκι λοιπόν και αμέσως στην επόμενη ώρα θα δούμε τη λεγόμενη... Βλέπετε και την οθόνη μου? Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και προηγουμένως ότι αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα παρατηρητή εκτός του τρένου, έτσι, και ένα παρατηρητή μέσα σε ένα τρένο, ο οποίος κινείται με ταχύτητα V, και ας υποθέσουμε ότι το παρατηρητής μέσα στο τρένο βλέπει μία σφαίρα, ας πούμε, η οποία κινείται με μία ταχύτητα, ας την πούμε, U τόνος Χ, επειδή ας πούμε ότι είναι στη διεύθυνση Χ. Το ερώτημα που μπαίνει, μάλλον το ερώτημα που μπορεί να σκεφτεί κανείς, είναι το εξής: τι ταχύτητα θα δει ο ακίνητος παρατηρητής για τη σφαίρα αυτή η οποία κινείται στον τονούμενο με ταχύτητα U τόνος Χ? Η απάντηση είναι, άμα είμαστε στον Νευτόνια μηχανική, στο μετασχημένο του Γαλιλαίου, είναι το U Χ είναι ίσον U τόνος Χ έτσι συν V. Έτσι, γιατί έχουμε το V που κινείται το τρένο συν και ταχύτητα του. Και αντίστοιχα λοιπόν από εδώ προκύπτει άμα ότι U τόνος Χ είναι ίσον με U Χ μείον V.
Δηλαδή ουσιαστικά απλώς οι ταχύτητες προστίθενται ή αφαιρούνται αναλόγως αν στους παρατηρητή μιλάμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι στη σχετικό, αυτό είναι για την μεταθεσμότητα του Γαλιλαίου, έτσι, Γαλιλαίος. Στην περίπτωση του Λόρεντς, μετασχηματισμού Λόρεντς, ποιο είναι το γειτόνος του Χ, αν ξέρουμε το U του Χ και το V, μπαίνει το ερώτημα. Ή το ποιο είναι το U, ποιο είναι ο αντίστοιχος σχέση μεταξύ ταχυτήτων. Αυτό λοιπόν για να το δούμε, θα πρέπει να καταρχήν να γράψουμε κάτω τους μετασχηματισμούς του Λόρεντς για τις συνταγμένες. Ότι δηλαδή, το D, Χ, γιατί πάρουμε το από το Χ, ας πούμε, ουσιαστικά, πάμε και το κάνουμε, δρούμε το διαφορικό. Ας πούμε, ξέρουμε ότι το Χ είναι ίσον με γάμα, έτσι, επί Χ τόνος, Χ τόνος, συν Β επί Τ. Χ τόνος, συν Β επί Τ τόνος. Αν πάρουμε το διαφορικό εδώ πέρα, θα έχουμε Δ Χ, είναι γάμα, Δ Χ τόνος, συν Β, το Β είναι σταθερό, επί Δ Τ τόνος. Δηλαδή, αυτή εδώ τη σχέση. Αντίστοιχα, ντε ψι ίσον ντε ψι τόνος, ντε ζεν ντε ζεν τόνος και ντε τε ίσον με αυτό εδώ πέρα βλέπετε εδώ. Τώρα, η ταχύτητα που μετράει ένας παρατηρητής ακίνητος, το U, χ που λέγαμε προηγουμένως, που μετράει για τη σφαίρα μέσα στο βαγόνι, είναι ακριβώς το ντε χ που κάνει η σφαίρα, πόσο μετακινείται η σφαίρα, για τον αντίστοιχο χρόνο ντε τε που χρειάστηκε να γίνει αυτή η μετακίνηση. Δηλαδή, η ταχύτητα της σφαίρας όπως τη μετράει ο έξω παρατηρητής είναι ντεχή προς ντετέ. Με βάση τώρα το μετασχηματισμό του Λόρεντς που συνδέει τον ντεχή με τον ντεχή τόνος, μπορούμε να γράψουμε ότι το γιουχ που είναι ντεχή προς ντετέ, βλέπετε εδώ πέρα, διαιρούμε κατόπιν κατά μέλη τους μετασχηματισμούς που αφορούν το χ διά τον αντίστοιχο μετασχηματισμό που αφορά τον ντετέ, και διαιρούμε κατά μέλη αυτό το και έχουμε αυτή τη μορφή εδώ πέρα. Βγάζουμε κοινό παράγοντα, προσέξτε, το ντε ταυτόνος εδώ απ' έξω και μένει εδώ μέσα το ντε χιτόνος προς ντε ταυτόνος. Που μας κάνει τι, μας κάνει το γιου τόνος του χ. Και θα μείνει πλέον και το β, συν β. Και βλέπετε πήραμε ήδη εδώ πέρα αυτό που θα παίρναμε και στο μετασχηματισμό του Γαλιλαίου. Το γιου τόνος χ συν β. Από κάτω όμως μας έμεινε μια ουρά. Αυτός εδώ ο παρονομαστής. Ο οποίος παρονομαστής είναι 1 συν β διά σε τετράγωνο επί γιου τόνος του χ. Και στο όριο βέβαια από το σε πηγαίνει στο άπειρο, παίρνουμε πραγματικά αυτό που θα περιμέναμε, δηλαδή 1. Οπότε παίρνουμε το γιου τόνος χ συν β. Όταν όμως το σε δεν είναι άπειρο, πεπερασμένο, έχουμε αυτό εδώ πέρα τον παράγοντα που διαφοροποιεί το μετασχηματισμό ταχυτήτων του Γαλιλαίου, που είναι μόνο αριθμητής, και τον κάνει μετασχηματισμό ταχυτήτων κατά Λόρεντς. Και βάζει και αυτό εδώ πέρα τον παρονομαστή. Έτσι ώστε, προσέξτε, αυτός ο παρονομαστής τι μας κάνει, δεν μας επιτρέπει στο γιουχ να γίνει μεγαλύτερο από το σε. Έτσι. Διότι, έτσι, διότι για παράδειγμα, ας πούμε, αν το γιου τόνος χ, ας πούμε, ότι ήταν το σε, γιου τόνος χ ήταν το σε, το β ήταν και αυτό το σε, έτσι. Τότε ο Γαλιλαίος θα έλεγε ότι το γιου χ θα έλεγε είναι σαν το 2 σε. Οπότε θα παραβιάζαμε το γεγονός ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο της ταχύτητας φωτός. Όμως ο Λόρεντς τι σου λέει. Σου λέει θα πάρεις εδώ πέρα σε συν σε, δια 1 συν σε τετράγωνο δια σε τετράγωνο, γιατί είναι β είναι σε, επί σε εδώ πέρα, σε τετράγωνο δια σε τετράγωνο, αυτά τα δύο ήδη είναι μονάδα, ίσον σε συν σε λοιπόν, δια 2 ίσον σε. Δηλαδή ο μετασχηματισμός του Λόρεντς μας φρέναρε και μας είπε κύριε ακόμα και τα δύο πηγαίνουν με σε, και η σφαίρα δηλαδή και το βαγόνι πηγαίνουν με σε, ο έξω παρατηρητής δεν θα μπορέσει ποτέ να δει τη σφαίρα μέσα στο βαγόνι να πηγαίνει με ταχύτητα μεγαλύτερη από σε. Το πολύ πολύ θα φτάσει μέχρι το σε. Γιατί σε συν σε δια 2 μας κάνει σε. Και έτσι λοιπόν βλέπετε ακριβώς γιατί μπορεί αυτός ο μετασχηματισμός του Λόρεντς να φρενάρει
το άθροισμα των ταχυτήτων και να το κάνει να είναι πάντα μικρότερο από το C. Αντίστοιχα για το UPC και UZ, πάλι παίρνουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ότι έχουμε το U τόνος Ψ και U τόνος Z για το UZ, αλλά, δηλαδή στο, για το Γαλλίο θα ήταν μόνο αυτό το κομμάτι, αλλά εδώ πέρα λόγω του ΔΤΑΦ τόνος, αυτό εδώ πέρα δηλαδή του ΔΤΑΦ έχει συνδέεται με τον ΔΤΑΦ τόνος αυτό εδώ πέρα τη μορφή, παίρνουμε καπάν και στον παρονομαστή και αυτή εδώ πέρα την ποσότητα, που σημαίνει ότι εδώ οι ταχύτητες αλλάζουν όχι μόνο στη διεύθυνση που κινείται το βαγόνι, αλλά αλλάζουν ταχύτητες και στην κάθετη διεύθυνση. Ακριβώς διότι ο χρόνος που μπαίνει στην ταχύτητα αλλάζει ανεξάρτητα από τη διεύθυνση της συνιστώσεως της ταχύτητας. Αλλάζει για όλες τις συνιστώσεις της ταχύτητας και για τις κάθετες στην κίνηση και για τις οριζόντιες, τις παράλληλες με την κίνηση. Αυτός λοιπόν εδώ πέρα που έχω γράψει εδώ λέγεται μετασχηματισμός ταχυτήτων κατά Lorentz, δηλαδή ο ακίνητος παρατηρητής, εδώ έχουμε το βαγόνι, έτσι που έλεγα και προηγουμένως, εδώ έχουμε τον παρατηρητή τον μέσα, εδώ έχουμε τον παρατηρητή τον έξω, εδώ έχουμε τη σφαίρα που κινείται με μια ταχύτητα U τόνος Χ, το βαγόνι που κινείται με μια ταχύτητα V. Πώς βλέπει ο έξω παρατηρητής την ταχύτητα της σφαίρας, έτσι, όταν ο μέσα παρατηρητής, ο κινούμενος, τη βλέπει σαν U τόνος Χ. Και ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση. Και εδώ βλέπετε, ακόμα και αν η σφαίρα πήγαινε προς τα πάνω, το U τόνος Ψ ουσιαστικά, το U τόνος Ψ βλέπετε δεν είναι το ίδιο με το U Ψ που μετράει ο παρατηρητής έξω. U τόνος Ψ είναι διαφορετικό από το U Ψ. Προσοχή λοιπόν και σε αυτή την πολύ σημαντική παρατήρηση. Όσον αφορά το μετασχηματισμό ταχύτητα, πρέπει λοιπόν να κατανοήσετε καλά, έχοντας στο μυαλό βέβαια αυτό το πολύ ωραίο παράδειγμα που είναι βαγόνι με σφαίρα, όπως τη μετράει τη σφαίρα ο μέσα και ο έξω παρατηρητής, με αυτό εδώ πέρα τον εποπτικό τρόπο, μπορείτε να δώσετε ζωή σε αυτές εδώ πέρα τις εξισώσεις που φαίνονται έτσι λίγο ξερές άμα τις δει κανείς μόνος τους, αλλά άμα τις δει μαζί με αυτό το παράδειγμα βαγόνι, σφαίρα και παρατηρητής έξω, τότε αυτές εδώ πέρα οι ποσότητες όλες και οι έννοιες παίρνουν σάρκα και οστά. Πάμε τίποτε ερωτήσεις, σχόλια. Ωραία. Τετράγωνο, δεν θυμάμαι καλά. Δεν καταλάβα. Στο παρονομαστή έχει τετράγωνο, δεν θυμάμαι καλά. Στο παρονομαστή εδώ έχει σαν τετράγωνο, ναι. Όχι το βέλεο. Όχι το βέλεο. Το V είναι βετόν, βέχει τόνος. Αυτό βέχει τόνος, το V πάνω από σε τετράγωνο, έχει και από το τετράγωνο. Δεν έχει. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν οι μονάδες. Εδώ είναι V επί U τόνος Χ, δηλαδή ταχύτητα τετράγωνο στον αριθμητή και δια σε τετράγωνο στον παρονομαστή. Άμα έχει και άλλο τετράγωνο, δεν θα βγαίνει, πρέπει να βγάλουμε κάτι που να, έχει, να είναι αδιάστατο εδώ πέρα, να μην έχει διαστάσεις, γιατί προσθέτεται στη μονάδα. Επομένως λοιπόν πρέπει να έχει εδώ τετράγωνο ταχύτητα αριθμητή, τετράγωνο στον παρονομαστή για να βγει κάτι αδιάστατο, χωρίς διαστάσεις. Κατανοητό. Άρα δεν υπάρχει τετράγωνο. Είναι V, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι V επί U Χ τόνος δια σε τετράγωνο. Αυτό είναι το. Αυτή είναι η ποσότητα που υπάρχει εδώ. Απλώς είναι γραμμένη με έναν τρόπο που ίσως φανεί λίγο περίεργο, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Κατανοητό αυτό που λέω. Δεν ακούω τίποτε. Ωραία. Αν είχαμε συνιστώσεις της ταχύτητας στα δύο αδρανιακά συστήματα και VPC και VZ, απλά θα γινόντουσαν οι τύποι πιο σύνθετοι με τρεις παράγοντες. Όχι μόνο με το VH, φαντάζομαι. Μα εδώ τους έχουμε και τους τρεις, το VH είναι εδώ πέρα. Έτσι. Εδώ είναι το VUPC, απλώς εδώ η ταχύτητα είναι στο διάθεση Χ μόνο, έτσι. Δηλαδή αυτό το V εδώ πέρα έχει μόνο Χ συνιστώσεις, είναι στη διάθεση Χ. Αυτή είναι η πιο γενική μορφή που θα μπορούσε να έχει κανείς, με την προϋπόθεση όμως ότι το V είναι στη διεύθυνση Χ μόνο. Εντάξει. Λοιπόν. Αν φυσικά το V ήταν στη διεύθυνση Ψ, απλώς θα έμοιαζε η... Τα είχαμε εδώ πέρα V, Ψ, εδώ πέρα θα βάζαμε και λοιπά. Θα ήταν ουσιαστικά απλώς μια αλλαγή των ρόλων των ταχυτήτων. Λοιπόν, επομένως λοιπόν
Ο μετασχηματισμός κατά Λόρεντς, θα θέλω να βρω τώρα το U τόνος ψ, U τόνος ψ, U τόνος Z και U τόνος Χ. Απλό αντικαθιστώ το V με το μείον V, γιατί όταν είμαι στο τρένο εγώ εδώ μέσα, για παράδειγμα, έτσι, και τότε ο έξω παρατηρητής είναι σαν να κινείται με μια ταχύτητα μείον V. Άρα το U τόνος ουσιαστικά θα είναι το ίδιο, αλλά μόνο όπου V θα πάρω το μείον V. Και έτσι έχω ουσιαστικά το U τόνος Χ είναι U Χ μείον V δια 1 μείον V τετράγωνο μείον V δια σε τετράγωνο. Δηλαδή είναι το ίδιο με το προηγούμενο, μόνο που όπου V έχω βάλει το μείον V. Γιατί ο παρατηρητής μέσα στο τρένο βλέπει τον έξω σαν να κινείται με ταχύτητα μείον V. Έτσι, σαν να βλέπεις αυτόν τον έξω να κινείται με μείον V προς τα εδώ. Άρα λοιπόν, αν θέλω να βρω τι βλέπει ο τονούμενο ως προς το άτομο, απλώς πάω στους ίδιους μεθυμούς και βάζω από V το μείον V. Αυτός είναι ο λεγόμενος αντίστροφος μετασχηματισμός ταχύτητων, γιατί μας πηγαίνει από τις άτονες ταχύτητες, δηλαδή από τις ταχύτητες του εντός εισαγωγικών ακίνητου παρατηρητή, στην ταχύτητα που μετράει ο κινούμενος παρατηρητής, που τώρα πια βεβαίως είναι σαν να είναι ακίνητος, και αυτός που κινείται στην πραγματικότητα είναι ο πρώην ακίνητος, αλλά αυτός κινείται με μια ταχύτητα μείον V τώρα, ας πω στο αρχικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το μετασχηματισμό ταχύτητων και γενικά, δηλαδή μετασχηματισμοί Λόρεντς, μπορούμε να τους πάρουμε τους αντίστροφους από τους κανονικούς βάζοντας όπου V το μείον V. Τώρα, το παράδοξο των διδήμων. Τι μας λέει αυτό το παράδοξο? Θεωρούμε ότι έχουμε δύο διδήμους, η Ράνια και τον Γιώργο, οι οποίοι στην ηλικία των 20 ετών αποφασίζουν ο Γιώργος να γίνει αστροναύτης και η Ράνια γίνεται φυσικός και μένει στη Γη. Ο Γιώργος ταξιδεύει με πολύ μεγάλες ταχύτητες προς ένα μακρινό πλανήτη και επιστρέφει στη Γη σε ένα ταξίδι συνολικής απόστασης 8 έτη φωτός. Έτσι. Όταν επιστρέφει ο Γιώργος, η Ράνια του εξηγεί ότι θα πρέπει να είναι νεαρότερος, επειδή λόγω της διαθροής του χρόνου το ρολόι του ήταν πιο αργό. Όμως ο Γιώργος, επειδή έβλεπε τη Γη να απομακρύνεται αρχικά από αυτόν και στη συνέχεια να πλησιάζει προς αυτόν, θεωρεί ότι η Ράνια ήταν αυτή που ταξίδευε με μεγάλες ταχύτητες και άρα αυτή θα πρέπει να είναι νεότερη. Ποιος από τους δύο είναι στην πραγματικότητα νεότερος, είναι το ερώτημα. Διότι βεβαίως η Ράνια έχει κάποιο δίκιο, βλέπει έναν άνθρωπο σε ένα διαστημόπλιο, είναι εδώ πέρα στην Ράνια, εδώ κάτω. Βλέπει λοιπόν έναν άνθρωπο μέσα σε ένα πύραυλο. Να κινείται και το ρολόι του, αυτού του ανθρώπου, το βλέπει να πηγαίνει πολύ αργά. Άρα τον βλέπει να γερνάει πιο σιγά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φτάνει εδώ και αμέσως μετά ακαρία γυρνάει πάλι πίσω και η Ράνια συνεχίζει να τον βλέπει το ρολόι του να πηγαίνει πιο αργά. Άρα όταν γυρίσει πίσω ο Γιώργος, η Ράνια τον βλέπει νεότερο. Πολύ λογικό. Τώρα ο Γιώργος έχει ακριβώς το ίδιο θέμα. Βλέπει τη Ράνια και αυτή να πηγαίνει να είναι με ένα ρολόι το οποίο πηγαίνει πιο αργά, έτσι. Και τη Ράνια πάει πιο αργά σε πράγματα, διότι ουσιαστικά και η Ράνια κινείται με ανάποδη ταχύτητα. Όμως, η μεν Ράνια είναι συνέχεια σε ένα αδρανιακό σύστημα αναφοράς και δικαιούται να εφαρμόζει την ειδική θεωρία της σχετικότητας, μετασχηματισμό Λόρεντς, γιατί είναι συνέχεια αδρανιακή, σου λέω ότι είναι αδρανιακά ακίνητη και μπορώ και βλέπω γύρω μου ρολόγια που κινούνται. Άρα λοιπόν εγώ εφαρμόζω κανονικά την μετασχηματισμό Λόρεντς. Όμως ο Γιώργος, ακριβώς όταν έφτασε εδώ και μετά γύρισε ανάποδα, χρειάστηκε να επιβραδύνει και μετά να επιταχύνει πάλι προς τα πίσω για να φτάσει πάλι στην ίδια ταχύτητα που είχε πριν. Επομένως λοιπόν, ο Γιώργος δεν είναι διαρκώς σε ένα αδρανιακό σύστημα αναφοράς.
Άρα δεν δικαιούται να εφαρμόσει τους τύπους μεταχειρισμού του Λόρεντς, οι οποίοι ισχύουν μόνο για παρατηρητές, οι οποίοι είναι οι ίδιοι σε ένα σύστημα αναφοράς που είναι αδρανειακό. Άρα δίκιο έχει η Ράνια και όχι ο Γιώργος. Η Ράνια που είναι συνεχώς ένα σύστημα το οποίο είναι αδρανειακό, δικαιούται να εφαρμόσει μεταχειρισμούς Λόρεντς. Ο Γιώργος όμως δεν μπορεί, γιατί ο ίδιος για να σταματήσει και να γυρίσει πίσω θα πρέπει να λάβει υπόψη του πιο γενικευμένους, πιο γενικούς μετασχηματισμούς πέρα από τον μετασχηματισμό Λόρεντς, οι οποίοι ισχύουν για παρατηρητές οι οποίοι επιταχύνονται. Αν λοιπόν ο Γιώργος εφαρμόσει σωστά τους μετασχηματισμούς αυτούς, θα συμφωνήσει με τη Ράνια ότι πράγματι ο ίδιος είναι όντως νεότερος. Και έτσι λοιπόν, όταν φτάσει ο Γιώργος πίσω στη γη, και αν ο Γιώργος έχει κάνει σωστά τον υπολογισμό με βάση πιο γενικούς μετασχηματισμούς από τους Λόρεντς, θα συμφωνήσει και αυτός με τη Ράνια ότι όντως είναι αυτός ο νεότερος. Άρα λοιπόν το παράδοξο του δίλημα λύνεται έτσι, ότι δηλαδή ο Γιώργος πρέπει να εφαρμόσει άλλου τύπου μετασχηματισμούς προκειμένου να συσχετίσει το δικό του ρολόι με τις Ράνιας, και αν τους εφαρμόσει τότε θα βρει ότι πραγματικά αυτός είναι όντως ο νεότερος και θα συμφωνήσουν και οι δύο ότι ο Γιώργος είναι νεότερος όταν γυρνάει πάλι πίσω στη Ράνια. Η δε Ράνια δυστυχώς για αυτήν έχει γεράσει. Γέρασε πολύ και έτσι λοιπόν φαίνεται πολύ πιο γριά από ότι ο Γιώργος. Κάποιο ερώτημα εδώ, υπάρχει κάποιο σχόλιο? Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το παράδοξο, ποιος είναι ο νεότερος, και αυτό που προηγουμένως αναφέρεται εδώ πέρα, όταν γιώσει την πράγματι το διαστημόπλαιο του και στρίψει προς τη γη, βγαίνει από το αρχικό αδρανειακό σύστημα και μπαίνει σε ένα τελείως νέο μη αδρανειακό σύστημα, που γράφει εδώ, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό ώστε να συμφωνήσουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά λοιπόν αυτό που πιστεύει ο Ρώσος δεν είναι σωστό, γιατί θα πρέπει να λάβει υπόψη του την επιταχυνόμενη κίνησή του για να μπορέσει να κάνει τον υπολογισμό σωστά και να συμφωνήσει τελικά με τη Ράνια ότι όντως είναι νεότερος, ενώ η Ράνια είναι πιο γρία. Όπως είπα και προηγούμενο. Τώρα, η λεγόμενη χωροχρονική απόσταση. Όπως είπα και προηγουμένως, στην ειδική σχετικότητα ενοποιείται πλέον ο χώρος με το χρόνο. Έτσι, το χ και τ ενοποιούνται σε ένα νέο, αν θέλετε, σε ένα νέο διάνυσμα, τετραδιάνυσμα, όπως λέγεται, που έχει τις συντεταγμένες χ και ως χρόνο έχει το σε επί τ, για να έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Και υπάρχει μια αναλύωτη απόσταση που λέγεται δέλτα S τετράγωνο, που είναι ίση με δέλτα σε επί δέλτα τ τετράγωνο, σε τετράγωνο, τετράγωνο, μείον δέλτα χ τετράγωνο, μείον δέλτα ψ τετράγωνο, μείον δέλτα ζ τετράγωνο. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή εδώ η έκφραση, διατηρείται αναλύωτη κάτω από μετασχηματισμούς Λόρεντς, δηλαδή το δέλτα S τόνος τετράγωνο είναι ίσο με το δέλτα S τετράγωνο. Αν πάμε και το υπολογίσουμε και στο κινούμενο σύστημα αναφοράς, βγάζουμε ακριβώς την ίδια επαφή, μπορείτε να το αποδείξετε αυτό το πράγμα. Αν κάνεις χρησιμοποιήσεις τους μετασχηματισμούς Λόρεντς, και μόνος αυτή λέγεται αναλύωτη χωροχρονική απόσταση και είναι η ίδια σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Ή αλλιώς το γράφουμε και έτσι. Αν έχουμε για παράδειγμα τώρα μια φωτεινή ακτίνα όπου το χ είναι ίσο με το σ επί τ, τότε το S, αυτή η απόσταση που προηγουμένως, είναι ίσο με το 0, γιατί δέλτα χ για παράδειγμα τετράγωνο είναι ίσον με σε επί δέλτα τε τετράγωνο, και μόνο σε αυτήν την ειδική περίπτωση που μιλάμε για ένα φωτεινό κύμα που διαδίδεται και πάει από ένα σημείο χ τε σε ένα σημείο χ τόνος, χ1 τε 1 σε ένα χ2 τε 2, διαρρύνει μια απόσταση δέλτα χ τετράγωνο που είναι ίση με σε επί δέλτα τετράγωνο, και επομένως η χωροχρονική απόσταση S τετράγωνο που είναι ίση με τη διαφορά από των δύο πραγμάτων είναι ίση με το 0. Και το ίδιο 0 είναι αυτή η απόσταση και σε ένα τονούμενο σύστημα, και υπάρχει μια άσκηση, αν θυμάμαι καλά, στο
συνεργασία αυτή, που λέει ακριβώς να αποδείξετε αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή, πάω από ένα μετασχηματισμό από ένα σύστημα σε ένα άλλο, ότι αυτή εδώ η απόσταση παραμένει αναλύωτη. Δηλαδή, το σφαιρικό μέτωπο φωτεινού κύματος παραμένει ακριβώς το ίδιο και στα δύο συστήματα αναφοράς. Επομένως, λοιπόν, αν θεωρήσουμε δύο γεγονότα και υπολογίσουμε την ποσότητα δέλτα σε τετράγωνο, που είναι δέλτα και τετράγωνο, μία σε δέλτα τετράγωνο, μεταξύ δύο γεγονότα, βρίσκουμε ότι είναι αναλύωτη σε κάθε αδρανειακό σύστημα. Δηλαδή, είναι η ίδια σε όλα τα αδρανειακά συστήματα. Δηλαδή, δέλτα S τετράγωνο είναι ίσον δέλτα S τόνος τετράγωνο, που είναι ίσον με δέλτα χ τόνος τετράγωνο, μείον σε επί δέλτα τόνος τετράγωνο. Η ποσότητα λοιπόν αυτή λέγεται χωροχρονική αναλύωτη απόσταση μεταξύ δύο γεγονότων και έχει την ίδια τιμή σε όλα τα συστήματα αναφοράς που συνδέονται με μετασχηματισμούς του Lorentz. Πάει κάποιο ερώτημα εδώ, κάποιο σχόλιο? Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε το φαινόμενο Doppler. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αστέρι το οποίο πλησιάζει προς τον παρατηρητή με μια ταχύτητα V και εκπέμπει μια φωτεινή ακτίνα η οποία έχει μια βεβαίως ταχύτητα σε πάντα. Το φως έχει μια ταχύτητα σε. Και τον παρατηρητή ένας αστρονόμος, έτσι, ο οποίος είναι ακίνητος στη Γη και ας υποθέσουμε ότι είναι σε ένα σύστημα K, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κινούμενο σύστημα K τόνος και ένα σύστημα K που είναι ακίνητο σε σχέση, δηλαδή έχει ταχύτητα V σε σχέση με τη Γη, που είναι το σύστημα K. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο θα είναι η συχνότητα F τόνος, η F που θα ανιχνεύσει ο αστρονόμος σε σχέση με την εκπεμπόμενη συχνότητα F τόνος. Ομοίως, όταν το αστέρι κινείται απομακρυνόμενο με μια ταχύτητα V, πάλι μπορούμε να το παρατηρήσουμε και να κάνουμε το ίδιο ερώτημα. Ποια είναι η παρατηρούμενη συχνότητα F, F εδώ, σε σχέση με την εκπεμπόμενη συχνότητα F τόνους. Και αντίστοιχα για το μήκος κύματος φυσικά και του φωτός. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα αυτό προκύπτει από τον τύπο του φαινομένου Doppler, που είναι αυτός εδώ πέρα ο τύπος. Δηλαδή, όταν έχουμε μία πηγή η οποία κινείται προς τον παρατηρητή, τότε η συχνότητα που παρατηρεί ο παρατηρητής είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα που εκπέμπει η πηγή, γιατί ακριβώς κινείται προς τον παρατηρητή, και ο παράγοντας που συνδέει τις δύο αυτές συχνότητες είναι η ρίζα 1 συν β δια 1 μείον β, όπου β είναι το V δια C, έτσι θυμάστε, είναι η ταχύτητα της πηγής που κινείται προς τον παρατηρητή δια ταχύτητα του φωτός. Αυτό είναι το λεγόμενο σχετικιστικό φαινόμενο Doppler, που λαμβάνει υπόψη του και αποδεικνύεται με χρήση σχετικιστικών υπολογισμών, και πρέπει να το διαφοροποιήσετε από το λεγόμενο μη σχετικιστικό φαινόμενο Doppler, που πάλι υπάρχει με το φαινόμενο Doppler, και ακόμα και στην... αν δεν λάβουμε υπόψη μας τα σχετικιστικά φαινόμενα με τον σχηματισμό του Lorentz, αλλά στην περίπτωση αυτή είναι λίγο διαφορετικός ο τύπος που βγάζουμε. Είναι F obs, η παρατηρούμενη συχνότητα είναι χωρίς τη ρίζα 1 συν β, 1 συν V μάλλον, δια 1 μείον V επί F source. Έχει λοιπόν αυτή εδώ πέρα το... έτσι... Έχει τη διαφορά ότι δεν μπαίνει αυτή εδώ πέρα η ρίζα και πλέον έχουμε V, είναι V source συν V παρατηρητή. Ουσιαστικά V παρατηρητή συν V source δια V παρατηρητή μείον V source. Κάπως έτσι είναι αυτός ο τύπος. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες εδώ πέρα. Απλώς να πω ότι αυτό είναι το λεγόμενο σχετικιστικό φαινόμενο Doppler, έτσι, το οποίο διαφέρει από το μη σχετικιστικό που προκύπτει επίσης όταν έχουμε σχετική κίνηση μεταξύ πηγής και παρατηρητή. Αντίστοιχα, για το μήκος κύματος, επειδή ισχύει ότι σε ίσον F επί λάμδα, αν ξέρω το F, τη σχέση μεταξύ των δύο F, βρίσκω τη σχέση μεταξύ των δύο λάμδα, και προσέξτε ότι το λάμδα εδώ μεγαλώνει, εδώ η συχνότητα μικραίνει όταν κινείται προς τον παρατηρητή η πηγή, αλλά το μήκος κύματος
μικραίνει, βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει το μείον επάνω και το σύν από κάτω. Άρα το λάμδα του το παρατηρούμενο μήκος κύματος τώρα είναι μικρότερο από το εκπεμπόμενο μήκος κύματος και αυτή η σχέση προκύπτει από αυτή εδώ πέρα την ρίζα. Βλέπουμε λοιπόν μικρότερο λάμδα από το λάμδα εκπεμπόμενο. Αντίστοιχα, όταν η πηγή απομακρύνεται από τον παρατηρητή, έχουμε ότι η συχνότητα η παρατηρούμενη είναι μικρότερη από την εκπεμπόμενη. Βλέπετε το μείον πάει τώρα εδώ στην αριθμητή επάνω, σαν να βάζουμε το β πάει στο μείον β ουσιαστικά. Και το μήκος κύματος αντίστοιχα μεγαλώνει σε σχέση με το εκπεμπόμενο μήκος κύματος, γιατί το συν πάει εδώ κανονικά στον αριθμητή. Προσοχή λοιπόν σε αυτές εδώ πέρα τις σχέσεις, να καταλάβετε τη φυσική του σημασία θέλουμε, ώστε να μπορείτε, αν μπουν κάποιες ερωτήσεις, να τις απαντείτε γρήγορα με χρήση των quiz και των εργασιών βέβαια, και αντίστοιχα έχουμε και ερωτήσεις στις εργασίες. Πάμε τίποτε ερωτήσεις, κάποια σχόλια. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την έννοια της σχετικιστικής ορμής. Θυμάστε ότι η ορμή στην απλή μη σχετική στην ευτόνια μηχανική είναι ίσον με το M επί U, M επί την ταχύτητα, ή σε διάνυσμα M επί U, όπου M είναι η μάζα του σωματιδίου. Αυτός ο τύπος τώρα θα γενικευθεί στην σχετικιστική περίπτωση και έτσι ώστε, καταρχήν θα πρέπει η ολική ορμή ενός συστήματος σωματιδίου πραγματικά διατηρείται και στη σχετικότητα για όλα τα συστήματα αναφοράς και θα πρέπει να προσεγγίζει την κλασική τιμή που ξέρουμε, το M επί U, όταν το U είναι πολύ μικρότερο από το C. Ο σχετικός τύπος, ο σχετικιστικός τύπος είναι ότι η ορμή στη σχετικότητα, η οποία διατηρείται, είπαμε, η ολική ορμή διατηρείται σε ένα σύστημα, όταν δεν υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις, είναι P ίσον M, η μάζα ηρεμίας, όπως λέγεται, η μάζα του σωματιδίου, επί Γ, αυτό το Γ θυμάστε που το έχουμε δει πολλές φορές μέχρι τώρα, και επί το dr προς dt επί το u, λοιπόν, ταχύτητα, τη συνηθισμένη ταχύτητα βεβαίως, ενός σωματιδίου σε ένα δεδομένο σύστημα αναφοράς. Άρα από εκεί που είχαμε m επί u, τώρα απλώς βάζουμε επιπλέον και το γ. Και έτσι, αν θέλετε, παίρνουμε μια πιο γενική μορφή για την ορμή. Βεβαίως το όριο που το u είναι πάρα πολύ μικρό, το u πάει στο 0, η ορμή και αυτή πάει πολύ κοντά στο m επί u, γιατί αυτό το γ πάει πολύ κοντά στην μονάδα. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν εδώ πέρα στον ορισμό της ορμής, γιατί θα μας χρειαστεί σε πολλά προβλήματα αυτός ο ορισμός. Προβλήματα μας χρειάζεται γιατί εκεί που η ολική ορμή διατηρείται, δηλαδή λέμε το σωμάτιο 1, ας πούμε ότι εδώ έχουμε ένα σωμάτιο 1, σκεδάζεται με ένα σωμάτιο 2, συγκρούεται, και τα δύο σωμάτια μετά το τέλος της σκέδασης αυτής, έτσι είτε μετασχηματίζουν σε άλλα σωμάτια, ξέρω ένα σωμάτιο 3, και ένα σωμάτιο 4 που κινούνται με κάποιες ταχύτητες διαφορετικές. Έτσι, αλλά η ολική ορμή, π ολική πριν, δηλαδή π1 συν π2, είναι η ολική ορμή μετά, δηλαδή π1 διάνυσμα συν π2 διάνυσμα ίσον π3 διάνυσμα συν π4 διάνυσμα. Όπου τώρα τα π1, π2, π3 και π4 δεν είναι απλώς m επί u1 κλπ, m1 επί u1 κλπ, αλλά δίνονται από αυτή εδώ πέρα την πιο γενική σχέση. Κατά τα άλλα, η εφαρμογή της διατήρησης της ορμής είναι ακριβώς η ίδια όπως ισχύει και για την περίπτωση της νευτόνιας μηχανικής, με τη μόνη διαφορά πρέπει να θυμόμαστε πάντα να βάζουμε εδώ αυτό το γ. Η σχετικιστική μάζα τώρα επίσης δίνεται από τη σχέση M επί γ. Θυμάστε εκεί στην ορμή, λοιπόν, βλέπετε μπαίνει το M επί γ επί U. Και αυτό το M επί γ που μπαίνει στην ορμή το ονομάζουμε σχετικιστική μάζα και καθώς η ταχύτητα πηγαίνει στο ταχύτητα του φωτός, το γ πάει στο άπειρο, άρα και αυτή εδώ η σχετικιστική μάζα, βλέπετε εδώ πέρα, όταν το U πάει στο C, πάει και αυτή στο άπειρο. Σαν να μας λέει δηλαδή ότι καθώς επιταχύνεται το σωμάτιο και πάει, αυξάνει ταχύτητά του, όλο και μεγαλώνει η μάζα και επειδή μεγαλώνει η μάζα, τόσο πιο δύσκολο είναι να το επιταχύνουμε κι άλλο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να επιταχύνουμε κανένα σωμάτιο σε ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, διότι όσο το πλησιάζει η ταχύτητα του φωτός μεγαλώνει η μάζα του, που σημαίνει ότι αντιστέκεται στην αύξηση ταχύτητας. Δηλαδή βάζουμε μία δύναμη, την σταθερή δύναμη, ας πούμε, για παράδειγμα,
Και επειδή η μάζα είναι τεράστια, η επιτάξη φυσικά είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί ξέρετε ότι F ίσον M επί α. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε το γάμα επί M επί α, και επειδή το γάμα επί M γίνεται πελώριο, έτσι, για να φτάσουμε να βρούμε να υπάρξει μια επιτάχυνση μη μηδενική, το α είναι F δια γάμα M, καθώς το γάμα λοιπόν, καθώς το, σε, το V πηγαίνει στο σε, το γάμα M γίνεται στο άπειρο, άρα λοιπόν το α πηγαίνει στο 0. Και δεν μπορούμε να επιταχύνουμε άλλο το σωμάτιο όσο πλησιάζουμε την ταχύτητα του φωτός. Γίνεται όλο και πιο δύσκολη η επιτάχυνση. Και όλα αυτά είναι συμβατά φυσικά, γιατί ξέρουμε ότι κανένα σωμάτιο δεν μπορεί να πάει να γίνει μεγαλύτερη ταχύτητα του φωτός, και εδώ καταλαβαίνουμε γιατί. Διότι αρνείται να επιταχυνθεί πλέον, λόγω του ότι η μάζα δεν πηγαίνει στο άπειρο. Η μάζα M τώρα αυτή εδώ, όχι μαζί με το γάμα, η σχετικιστική μάζα είναι το M επί γάμα. Το M το σκέτο, έτσι, που εμφανίζεται εκεί, λέγεται μάζα ηρεμίας και είναι η ίδια με τη σχετικιστική μάζα όταν το U πηγαίνει στο 0. Όταν το U λοιπόν πηγαίνει στο 0, τότε το γάμα επί M γίνεται ίσο με το M, γιατί το γάμα πηγαίνει στη μονάδα, έτσι, αφού το U πάει στο 0. Αυτή λοιπόν λέγεται μάζα ηρεμίας. Και σημειώνουμε ότι η σχετικιστική μάζα δεν χρησιμοποιείται από αρκετούς, επειδή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Γι' αυτό πολλές φορές θα βάζουμε τη μάζα ηρεμίας και θα βάζουμε και το γάμα εκεί όπου χρειάζεται, ας πούμε για την ορμή, βάζουμε και το γάμα. Αυτό τώρα βέβαια είναι κάποιοι ορισμοί, έτσι, σχετικώς υποκειμενικοί. Τώρα, η σχετικιστική μορφή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα είναι αυτή εδώ πέρα, λέει F. Βλέπετε, αλλάζει εδώ ο νόμος του Νεύτωνα σχετικότητα, όπως είχα πει και στην αρχή. F ίσον dP προς dt, ή αλλιώς d προς dt, όταν δρά αυτό λοιπόν όχι στο όριο ορμή, στην ορμή η οποία είναι γ επί m επί u. Η d προς dt, m επί u, διαρίζα 1 μείον γ τετράγωνο της τετράγωνο. Βλέπετε τώρα η χρονική παράγωγος δρά και στο u, που είναι στον αριθμητή, αλλά δρά κανονικά και στο u τετράγωνο, που είναι στον παρονομαστή. Και έτσι θα έχουμε ουσιαστικά ένα κλάσμα να παραγωγήσουμε εδώ πέρα και να δούμε μια πιο σύνθετη μορφή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα στη σχετικιστική του μορφή. Η F λοιπόν που γράφεται έτσι αναφέρεται ως σχετικιστική δύναμη. Προσοχή λοιπόν εδώ στους ορισμούς. Τώρα, η σχετικιστική κινητική ενέργεια δίνεται από τη σχέση K, κινητική ενέργεια, γάμα M σε τετράγωνο, αυτή είναι η ολική ενέργεια, έτσι, ενός σωματιδίου, γιατί είναι, σωστικά βλέπετε, είναι η σχετικιστική μάζα επί σε τετράγωνο, αλλά πρέπει να αφαιρέσουμε από την ολική ενέργεια την μάζα ηρεμίας επί σε τετράγωνο, και τότε λοιπόν παίρνουμε την κινητική ενέργεια, που είναι καθαρά λόγω της κίνησής του, γιατί βλέπετε στο όριο που το U είναι με το 0, το K γίνεται 0, έτσι. Άμα το γάμα γίνει μονάδα, έχουμε m σε τετράγωνο μείον m σε τετράγωνο, οπότε παίρνουμε 0. Στο όριο λοιπόν που ταχύτητα είναι 0, παίρνουμε κανονικά, όπως περίμενε κανείς, κινητική ενέργεια 0. Αυτή λοιπόν η κινητική ενέργεια εδώ γράφεται σαν m σε τετράγωνο επί το γάμα μείον 1, δηλαδή επί αυτό το κλάσμα μείον 1, ή m σε τετράγωνο γάμα μείον 1, όπως είπα και προηγουμένως, το οποίο μπορούμε να το αναπτύξουμε για μικρά U, όταν το U είναι πολύ μικρότερο του, όταν αναπτύσσουμε κατά Taylor, τα έχετε μάθει φαντάζομαι αυτά, ανάπτυξη κατά Taylor στα μαθηματικά, και μπορούμε να αναπτύξουμε λοιπόν αυτή εδώ πέρα την ποσότητα κατά Taylor και να δούμε άμεσα ότι αυτή ισούται με M σε τετράγωνο, 1 μείον U τετράγωνο, 2 σε τετράγωνο, στην μείον 1 δεύτερον, το γράφουμε έτσι αυτή τη ρίζα για να γίνει το ανάπτυξη πιο εύκολα, και αυτό είναι ένα, χρησιμοποιούμε το γενικό τύπο Taylor που μας λέει 1 συν χ στην α, είναι περίπου ίσο, το χ είναι πολύ μικρότερο της μονάδας, περίπου ίσο με 1 συν α χ, είναι το πρώτο, ο πρώτος όρος ανάδειγμα τέλειο. Το αναπτύσσουμε λοιπόν έτσι, το μείον ενδεύθερο λοιπόν κατεβαίνει εδώ και γίνεται ένα μείον το μείον ενδεύθερο, δηλαδή 1 συν ενδεύθερο γ τετράγωνο σε τετράγωνο, μείον σε τετράγωνο, κάνουμε εδώ την πράξη, βλέπετε αυτό εδώ απλοποιείται εδώ με τη μονάδα, το σε τετράγωνο αυτό φεύγει αυτό σε τετράγωνο και μας μένει εν δεύτερον mu τετράγωνο, που είναι η γνωστή μας κινητική ενέργεια που ξέρουμε από τη σχετικότητα, από, συγγνώμη, από την ευτόνια μηχανική, δηλαδή μένει αυτό, είπαμε, με αυτό φεύγει
και μας μένει το ενδεύτερον μη τετράγωνο που είναι η σχετικιστική, η δευτόνια, συγγνώμη, κινητική ενέργεια που βλέπετε είναι μια ειδική περίπτωση της κινητικής ενέργειας της σχετικιστικής που την παίρνουμε όταν η ταχύτητα είναι πολύ μικρή, ακριβώς όπως θα περίμενε κανεί να συμβεί, γιατί για μικρές ταχύτητες πάντα η σχετικότητα ανάγεται στην ευτόνια, στην απλή μας γαλιλαϊκή και ευτόνια μηχανική. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο ερώτημα μέχρι εδώ, κάποιο σχόλιο? Ωραία. Και εδώ βλέπετε λοιπόν και τη σχέση. Εδώ βλέπετε την κλασική κινητική ενέργεια που γίνεται το ενδεύθερον M5 τετράγωνο που μεγαλώνει με την ταχύτητα. Αλλά η σχετικιστική κινητική ενέργεια που είναι M4 τετράγωνο επί γάμα μείον 1, καθώς το V πηγαίνει στο σε, το γάμα αυτό απειρίζεται και βλέπετε πάει απότομα. Μόλις το V πάει στο σε, οπότε αυτό γίνει μονάδα, βλέπετε πάει και ανεβαίνει απότομα και απειρίζεται όταν το V πηγαίνει στο σε. Η σχετικιστική κινητική ενέργεια αυξάνει πολύ γρήγορα καθώς πλησιάζουμε την ταχύτητα του φωτός. Ένα πολύ διδακτικό σχήμα αυτό εδώ και συμβουλεύω να το κοιτάξετε με προσοχή. Τώρα, η ολική ενέργεια και η ενέργεια ηρεμίας. Εδώ έχουμε λοιπόν την ενέργεια ηρεμίας του σωματιδίου που είναι το M σε τετράγωνο και η ολική ενέργεια έτσι ορίζεται ως γάμα M σε τετράγωνο και βλέπετε η διαφορά αυτών των δύο μας δίνει όπως περιμέναμε την κινητική ενέργεια αλλά μπορούμε να την ορίσουμε την καθεμία ξεχωριστά. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ολική ενέργεια γάμα M σε τετράγωνο η οποία διατηρείται συνήθως σε σκεδάσεις, έτσι δηλαδή θα πάρουμε γάμα 1 M1 σε τετράγωνο συν γάμα 2 M2 σε τετράγωνο έτσι ίσον, ξέρω εγώ, γάμα 3, M3 σε τετράγωνο, συν γάμα 4 σε μια σύγκρουση μεταξύ δύο σωματιδίων με τα ότι αλλάζουν που αλλάζουν σε δύο άλλα, M4 σε τετράγωνο. Ισχύει λοιπόν αυτή είναι η διατήρηση ενέργειας που θα χρησιμοποιούμε και βλέπετε εδώ πέρα πώς ορίζεται το γάμα M σε τετράγωνο διαφύ του ριζικού ή αλλιώς ε στον 0 διαρίζα ένα μη τετράγωνο σε τετράγωνο ή αλλιώς K συν ε στον 0. Όπου K είναι η κινητική ενέργεια του σωματιδίου. Όλα αυτά ουσιαστικά λέμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικούς τρόπους τώρα εδώ, αλλά εκείνο πρέπει να θυμάστε βεβαίως είναι η διατήρηση της ενέργειας που έχει αυτή εδώ πέρα τη μορφή στη σχετικότητα, που είναι η αντίστοιχη με τη διατήρηση της κινητικής ενέργειας που είχαμε στην νευτόνια μηχανική. Μόνο που αντί να βάλουμε εδώ ενδεύθερον M5 τετράγωνο, βάζουμε Γ1 M1 σε τετράγωνο. Λοιπόν, είναι η περίφημη λοιπόν εξίσωση ισοδυναμίας μάζας και ενέργειας του Αϊνστάιν και δείχνει ότι η μάζα είναι μια μορφή ενέργειας, έτσι, αυτή είναι η σωστή ενέργεια στη σχετικιστική μορφή, έτσι και βλέπετε ακριβώς πως αντικαθιστά αυτή η μορφή το M δεύτερον M2 τετράγωνο που ξέραμε από την ευτόνια μηχανική, αυτό πλέον δεν είναι σωστό, αυτό όμως είναι το σωστό στη σχετικότητα. Λοιπόν, κάποιο ερώτημα, υπάρχει κάποιο σχόλιο? Ωραία. Ορμή και τώρα, πώς σχετίζεται η ενέργεια με την ορμή? Η ενέργεια λοιπόν είναι στο τετράγωνο, ισούται με την ορμή στο τετράγωνο επί σε τετράγωνο, συν M δευτέρα σε τετάρτη. Αυτή εδώ η σχέση μπορεί να αποδειχθεί, αν ξέρουμε ότι ε είναι ίσον με γ επί M σε τετράγωνο και ότι το P είναι γάμα επί M επί U. Από αυτές εδώ τις δύο σχέσεις, άμα τις αντικαταστήσουμε εδώ πάνω και κάνουμε κάποιες πράξεις, θα αποδειχθεί αυτή εδώ πέρα η σχέση, ότι ισχύει. Και συμβουλεύω να το κάνετε, έτσι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αν θέσουμε τώρα M ίσο με το 0, για σωμάτια χωρίς μάζα, όπως τα φωτόνια, αυτός ο όρος φεύγει και έχουμε ε ίσον P επί σε, είναι η σχέση που ισχύει για την ενέργεια των φωτονίων και την ορμή των φωτονίων. Τώρα οι ποσότητες ε τετράγωνο μείον π δευτέρα σε τετράγωνο και m είναι αναλύωτες ποσότητες. Βλέπετε εδώ πέρα δίνεται από τη σχέση αυτό εδώ πέρα m τετράγωνο σε τετράγωνο που είναι κάτι που δεν έχει ούτε ταχύτητα μέσα ούτε κάτι που είναι να μετασχηματίζεται κατά Λόρεντς. Είναι μόνο αυτή η μάζα ηρεμίας που εμφανίζεται εδώ η οποία είναι αναλύωτη. Άρα η διαφορά λοιπόν αυτή είναι και αυτή μια αναλύωτη ποσότητα. Επομένως λοιπόν σε κρούσεις σωματιδίων με ή χωρίς μάζα όταν δεν δρουν εξωτερικές δυνάμεις έχουμε διατήρηση της ορμής τρεις συνιστώσεις
και διατήρηση της ολικής ενέργειας για το σύνολο του σωματιδίου. Αθροίζουμε δηλαδή όλες τις επιμέρους ενέργειες πριν την κρούση. Ίσο με το άθροισμα των αντίστοιχων ενεργειών μετά την κρούση. Και αυτό ισχύει τόσο σε ελαστικές όσο και σε ανελαστικές κρούσεις. Προσοχή, εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορά. Αυτό ισχύει πάντα. Διότι η σχετικότητα στα σωμάτια, τα μικρά βεβαίως που σκεδάζονται, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πραγματικά ανελαστικές κρούσεις, αλλά απλώς η ενέργεια ανακατανέμεται μεταξύ των σωματιδίων. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα που θέλω να συζητήσουμε είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός και η σχετικότητα. Με άλλα λόγια, αν έχω εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ηλεκτρικό πεδίο σε μια ορισμένη διεύθυνση, ας πούμε, ε, και αν έχω, αν το ηλεκτρικό αυτό το βάζω σε ένα βαγόνι, ένα σύστημα δηλαδή το οποίο έχω κάποιο πυκνωτή, για παράδειγμα, ένα πυκνωτή εδώ και έχει ένα ηλεκτρικό πεδίο από τη μία, την πλάκα την συν, στην πλάκα την πλήν, και κινείται αυτό το βαγόνι με ταχύτητα V, και ο παρατηρητής μέσα λοιπόν μετράει ένα ηλεκτρικό πεδίο, ας πούμε, με ε τόνος. Ποιο θα είναι το ηλεκτρικό πεδίο που θα δει ο παρατηρητής έξω από το βαγόνι, πόσο ηλεκτρικό πεδίο θα δει ο παρατηρητής ε σκέτο, έτσι. Ποιο θα είναι το ηλεκτρικό πεδίο του παρατηρητή του άλλου, είναι το ερώτημα. Και η απάντηση είναι, μπορούμε να το βρούμε αυτό χρησιμοποιώντας μία, το μετασχηματισμό Λόρεντς και κάποιους άλλους επιπλέον υπολογισμούς, στους οποίους θα τους δούμε τώρα, αλλά μπορεί το αποτέλεσμα είναι ότι ο μετασχηματισμός Λόρεντς διατηρεί τη μορφή των εξώσεων Maxwell αμετάβλητη, δηλαδή οι εξώσεις Maxwell παραμένουν οι ίδιες, αλλά όμως το ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι το ίδιο για τον παρατηρητή μέσα στο τρένο και αυτό που είναι εκτός του τρένου, παρά ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Αν υποθέσουμε ότι το τρένο μας κινείται κατά τη διεύθυνση Χ, έτσι, δηλαδή εδώ πέρα είναι το ΒΧ ουσιαστικά, που έχει μία το V ίσον V διάνυσμα ίσον V επί Χ μοναδιαίο, τότε το ηλεκτρικό πεδίο στη Χ διεύθυνση σημαίνει το ίδιο. Στην Ψ διεύθυνση το ηλεκτρικό πεδίο είναι διαφορετικό για τον παρατηρητή μέσα στο τον κινούμενο παρατηρητή σε σχέση με το ακίνητο. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά τώρα εδώ θεωρούμε ότι έχουμε ένα ηλεκτρικό πεδίο εκτός του παρατηρητή, εκτός του τρένου, το οποίο έχει μία τιμή ε εκτός. Έτσι, το μετράει ο παρατηρητής ο έξω, ο ακίνητος. Το ερώτημα είναι τι θα μετρήσει ο μέσα παρατηρητής τώρα που κινείται με μία ταχύτητα V. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν αυτές εδώ οι σχέσεις του που θα μετρήσει ο κινούμενος παρατηρητής σε σχέση με το πεδίο που θα μετρήσει ο ακίνητος παρατηρητής. Και βλέπετε ότι υπάρχουν αυτές εδώ οι σχέσεις. Βλέπετε εδώ στο ε ψι τόνος μπαίνει μέσα και το μαγνητικό πεδίο. Προσέξτε. Δηλαδή, αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο μαγνητικό πεδίο και ένα ηλεκτρικό πεδίο για τον παρατηρητή τον έξω, τότε ο παρατηρητής ο μέσα θα δει, ο κινούμενος, θα δει ένα ηλεκτρικό πεδίο που εξαρτάται και από το μαγνητικό πεδίο που βλέπει ο παρατηρητής, ο ακίνητος. Πρέπει λοιπόν να δείτε με προσοχή αυτές εδώ τις σχέσεις. Να θυμηθείτε ότι αυτά είναι τα πεδία που βλέπει ο ακίνητος παρατηρητής από έξω και τα τονούμενα είναι τα πεδία που βλέπει ο κινούμενος παρατηρητής που είναι μέσα στο βαγόνι. Έτσι, που αντιλαμβάνεται, τα οποία φυσικά διαχέονται σε όλο τον χώρο και μέσα στο βαγόνι φυσικά θα υπάρχουν. Και βλέπετε εδώ πέρα αυτές τις σχέσεις που συνδέουν τα μαγνητικά πεδία του κινούμενου με τα μαγνητικά πεδία που αντιλαμβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι το γινόμενο ηλεκτρικό μαγνητικό πεδίο, είναι αναλύωτο. Το βλέπουν και οι δύο παρατηρητές, δηλαδή ακριβώς ίδιο. Ομοίως αναλύωτο είναι και το Ι τετράγωνο μείον ΣΥΜΠΗ τετράγωνο. Και αυτό επίσης είναι μια αναλύωτη ποσότητα, η οποία εν γέννη καλό να τη θυμάται κανείς ότι ΣΥ τετράγωνο δεν παραθέλεσε. Διότι είναι και αυτή μια σημαντική ποσότητα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σήμερα. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω. Ήθελα απλώς έτσι να πάρετε μια γενική ιδέα από τη σχετικότητα. Την επόμενη φορά θα κάνετε ασκήσεις με τον κύριο Πασπαλάκη, μάλλον το άλλο Σαββατοκύριακο. Και αν δεν καλύψετε και την εργασία με τον κύριο Πασπαλάκη, θα την πούμε μαζί τις ασκήσεις της εργασίας, κάποιες υποδείξεις το μεθεπόμενο μάλλον Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο θα δούμε ακριβώς και την εργασία.
Τώρα αυτές οι ασκήσεις που υπάρχουν εδώ μέσα θα τις ανεβάσω εγώ στο διαδίκτυο ως ανακοίνωση. Υπάρχουν κάποιες λυμμένες ασκήσεις εδώ πέρα, τις οποίες είτε θα τις συζητήσουμε αν έχουμε χρόνο τη μεθεπόμενη εβδομάδα, είτε θα τις συζητήσουμε με τον κύριο Πασπαλάκη την επόμενη εβδομάδα, ή θα μείνουν έτσι να διαβάσετε μόνοι σας όποτε μπορέσετε. Εντάξει. Κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο που υπάρχει. Σε βαθιά νερά κολυμπήσαμε απόψε, δάσκαλε. Είναι γεγονός, καταλαβαίνετε. Είναι τα βαθιά νερά και τα πιο γοητευτικά όμως. Εκεί βλέπετε και κάτι παράξενα ψάρια που πραγματικά εκεί σας γοητεύουν. Τα ρηχά νερά είναι δηλαδή καμιά πεταλίδα, άντε και καμιά γαριδούλα. Όταν φτάνει στο βαθύ νερό, όμως βλέπει και τον Καρχαρία. Βλέπει το χταπόδι, το πελώριο. Βλέπει γιγαντιά καλαμάρια. Λοιπόν, αυτά είναι τα ενδιαφέροντα όντα, τα οποία ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί σήμερα που τα είδαμε μπροστά μας και μας εντυπωσίασαν τρομερά. Γιατί? Διότι είναι όντα που δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ. Έχουμε δει, είδαμε παράξενα φαινόμενα, ρολόγια να κινούνται με άλλους ρυθμούς, μήκη να εξαφανίζονται και να μειώνονται και να αυξομειώνονται άλλο με ταχύτητα. Είδαμε νέες μορφές για τον νόμο του Νεύτωνα. Παράξενα, παράξενη διατήρηση της ορμής. Έτσι. Απειρισμούς της, της ενέργειας. Πάγωμα των παρατηρητών να παγώνουν και να μένουν ακίνητοι. Θεριά περίεργα. Λοιπόν, αυτό είναι το συναρπαστικό που είδαμε. Βέβαια είναι και δύσκολα όλα αυτά. Φυσικά είναι πιο δύσκολα γιατί ό,τι είναι και ενδιαφέρον για να πας στα βαθιά νερά θα μάθεις και καλό κολύμπι. Αλλά εκεί θα δεις τα ωραία ψάρια. Μπορεί να σου πάει και όλος ο Καρχαρίας, κυρία καθηγητά. Ένα γαρίδα δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαι εδώ για να σας προστατεύσω από τον Καρχαρία. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να σας το δείξω κιόλα. Είμαι υποχρεωμένος να σας δείξω τον Καρχαρία και ταυτόχρονα να αγωνιστώ όσο μπορέσω με όλες τις δυνάμεις για να μην σας φάει. Είναι δύσκολη η αποστολή μου, το ξέρω. Πρέπει να σας δείξω το τεράστιο κήτος και ταυτόχρονα να σας προστατεύσω. Αλλά χρειάζομαι και τη βοήθειά σας όμως. Όταν σας ορμάει ο Καρχαρίας, πρέπει να φωνάζετε τη βοήθειά μου, γιατί αλλιώς σας έφαγε. Προσέξτε λοιπόν να καλύψετε.